τόσο εγώ, όσο και ο Σωτήρης Δασκαλάκης που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, σας υποσχόμαστε ότι με, ακόμα, αλλά και σήμερα, σας υποσχόμαστε ότι και σήμερα θα κάνουμε μια εκπομπή που πραγματικά θα διαφέρει από τις άλλες. Γιατί πρώτα-πρώτα βασίζεται στις δικές σας συμμετοχές, στις δικές σας συμμετοχές και πάνω απ' όλα βασίζεται σε αυτά τα οποία δεν μπορούν να δούνε, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, δεν μπορούν να καταλάβουν οι πολλοί. Εμείς είμαστε πεφωτισμένοι, εδώ υπάρχει ο απλός παρατηρητής, είμαι εγώ για σας και εσείς για μένα και σας στέλνω από το Λίμπερο την καλημέρα μου. Συνάντηση Ιβάν Σαββίδη με Ρασβάν Λουτσέσκου πραγματοποιήθηκε στο τέλος αυτής της εβδομάδος. Συζήτηση για την πορεία της ομάδος, για την ενίσχυση της ομάδος και πάνω απ' όλα για ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την επικείμενη μεταγραφή του Ελ Καντουρί. Θα το πλατιάσουμε λίγο για να σας πω τι ακριβώς συνέβη. Χρειάζεται να εμβαθύνουμε πολύ τη σκέψη μας και να ταξιδέψουμε στο παρελθόν για να δούμε τι έγινε σε μια τέτοια υπόθεση. Είναι το παράδειγμα, τώρα θα πεις που τα ξέρεις εσύ, τα ξέρω. Ξέρω, έχω παντού αυτιά. Όπου και να κάτσουν γύρω έχουν ανθρώπους και οι άνθρωποι με ενημερώνουν. Ξέρω τι υπόθηκε. Είμαστε οι μόνοι που ξέρουμε και θα μοιραστούμε αυτή τη γνώση μας με όλους εσάς που μας ακούτε. Που ακούτε Λίμπερο 107,4, που ακούτε το Λίμπερο της καρδιάς σας. Που ακούτε το πιο ίν ραδιόφωνο, το πιο αγαπησιάρικο ραδιόφωνο της πόλης. Σε αυτό είμαστε περήφανοι που όλοι εδώ, η παραγωγή, οι δημοσιογράφοι και τα άλλα παιδιά, λειτουργούμε σαν μια ομάδα για να ενημερώνουμε και να ψυχαγωγούμε τους ακροατές του Λίμπερο. Χαιρετίσματα σας στέλνει και ο Σωτήρης Δασκαλάκης και ξεκινάμε. Θα εμβαθύνουμε λίγο, είπαμε. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας πούμε τι περίπου υπόθηκε μεταξύ του Λουτσέσκου και του Ιβάν Σαββίδη. Τώρα θα πεις, τι δουλειά έχει ο Ελ Καντουρί με τις Σιρακούσες, με τον Αρχιμίδη και τον Μάρκο Κλάβδιο Μάρκελο, τον στρατηγό των Ρωμαίων που επί 2 χρόνια πολιορκούσε τις Σιρακούσες και δεν μπορούσε να την πάρει. Δεν μπορούσε να την καταλάβει. Και δεν μπορούσε να την καταλάβει γιατί ήταν οχυρωμένη από τα τεράστια τείχη που έκανε ο παλιός τύρανος των Σιρακουσών, ο Διονύσιος, και είχε την τύχη εκείνα τα χρόνια να υπάρχει και να ζει στις Σιρακούσες ο Αρχιμίδης ο Σιρακούσιος. Ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, μηχανικός, φυσικός, εφευρέτης και αστρονόμος. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στην κλασική αρχαιότητα. Η παρακαταθήκη του στη φυσική είναι μεταξύ άλλων η βάση της υδροστατικής, της στατικής και μία εξήγηση της αρχής του μοχλού. Αυτός πιστώνεται με τον σχεδιασμό καινοτόμων μηχανών συμπαρελαβωμένων
των πολιορκητικών μηχανών και των αντλιών με κοχλία. Επίσης, κατασκεύασε ένα υπερόπλο της εποχής, όπου με καθρέφτες συγκέντρωνε ηλιακή ενέργεια. Δεν ξέρω πόσοι καθρέφτες ήταν, κάποια πειράματα που γίνανε θέλει πάνω από 200 καθρέφτες, τεράστιους, που θα επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον και θα συγκεντρώνει την ηλιακή ενέργεια και με αυτήν έχει και τα καράβια των Ρωμαίων. Όμως οι Σιρακούσες δεν αντέξανε. Μετά από 2 χρόνια πέσανε. Ο Αρχιμίδης, βρισκόμενος στο σπίτι του, στον κήπο του. Α, είναι αυτός που φώναξε το «Έβρικα, έβρικα», όταν βρήκε έναν τρόπο να καταλάβει αν ήταν ψυρισμένος ο χρυσός από ένα στέμμα που είχε κατασκευάσει ένας χρυσοχός για τον βασιλιά. Βρισκόταν σε δουλειά εκείνη τη στιγμή και ποια ήταν η δουλειά του, να σχεδιάζει μια καινούργια εφεύρεση που εκείνη τη στιγμή την είχε συλλάβει. Είχε σχηματίσει μάλιστα κάποιους κύκλους κάτω στην άμμο με ένα ραβδί που είχε και μόλις προσπαθούσε να λύσει αυτό το οποίο επεξεργαζόταν χρόνια τότε. Δεν πήρε χαμπάρι ότι έπεσαν οι Σιρακούσες. Ο στρατηγός Μάρκος Κλάβδιος Μάρκελος είχε δώσει ρητές εντολές να το συλλάβουν και να το φέρουν μπροστά τους. Μπροστά του, όχι! Για να τον τιμωρήσει για τις εφευρές που είχε κάνει και στήχησε τόσο πολύ στους Ρωμαίους, αλλά για να τον πάρει μαζί του, για να εκμεταλλευτεί την εφευρητικότητά του και να τον βάλει σαν αρχηγό στο επιτελείο που είχε για αυτά τα θέματα, για κατασκευές πολιορκητικών μηχανών και τα λοιπά. Οι στρατιώτες που φτάσανε και ο επικεφαλής που μπήκε μέσα πλησίασε τον Αρχιμίδη και τον διέταξε να τον ακολουθήσει. Του λέει μισό λεπτό να τελειώσω, έχω ένα θέμα εδώ πέρα αυτό που κάνω. Λέει κάτσε ρε, άσε το θέμα, του λέει ο Ρωμαίος. Ποιο θέμα τώρα σε θέλει ο στρατηγός? Προχώρα, άσε αυτά εδώ πέρα που κάνεις. Και πάει με το ξύφος του να σβήσει κάποια σχέδια που είχε κάνει πάνω στον άμμο. Και τότε, κυρίες και κύριοι, ο Αρχιμίδης είπε την εξής ρίση που έμεινε αποτυπωμένη χιλιάδες χρόνια τώρα. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Μη μου χαλάς τα σχέδια. Μη με ενοχλείς τη στιγμή που σκέπτομαι. Φύγε από πάνω μου τέρας, είπε ο Αρχιμίδης. Δεν πάω πουθενά. Είπε η Αποστολία. Ήρθα να ταράξω τη χρονιά. Κυρίες και κύριοι, καταγγέλλω, δεν φορά ακουστικά. Θα μπω σε 10 λεπτά. Έχασε τα ίχνη μου ένα μήνα και δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Μη μου τους κύκλους τάρατε, παιδί μου. Καλή χρονιά. Θα τον αφήσω λίγο να συνεχίσει να ηρεμήσει μέχρι το μισάωρο και θα μπω. Όχι, δεν είμαι. Όχι, πολύ ήρεμη. Θέλω όμως, όσο ετοιμάζεσαι και ετοιμάζεις το ποικίλο πρόγραμμα που έχεις ετοιμάσει, κλείσ' το τηλέφωνο σε παρακαλώ, να πιάσεις εδώ όλα αυτά που λέμε, για να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε. Μη μου τους κύκλους τάρατε, Αποστολία, είπε ο Αρχιμίδης στο Ρωμαίο. Εκείνος νευριασμένος βύθιζε το ξύφος του στο στήθος του, Αποστολία. Με λίγα λόγια τον ξεκύλιασε τον Αρχιμίδη. Και όταν πήγε στο Μάρκελο και τον είπε ότι σκότωσε τον Αρχιμίδη, ο Μάρκελος διέταξε να τον εκτελέσουν. Όμως τα σχέδια είχαν χαθεί. Αυτό ακριβώς συνέβη στις Σιρακούσες το 212 π.Χ. Αυτό ακριβώς ήταν
Και το παράδειγμα που έθεσε στον Ιβάν Σαββίδη αποστολία ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Μη μου τους κύκλους τάρατε, τον είπε. Μην αφήσεις να ενοχλήσουν τα σχέδια που έχω κάνει. Και έχω κάνει σχέδια. Έχω καταστρώσει την πορεία του ΠΑΟΚ που έχουμε μέχρι σήμερα και που θέλουμε να συνεχίσουμε. Και πρόεδρε, μου φέρνετε πέρσι τέλη Αυγούστου κάτι το οποίο ο Νίκος, ο φίλος, ο Γιαννιτσώτης το είχε αναπτύξει από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά δυστυχώς η πορεία του παίκτη δεν τον είχε δικαιώσει μέχρι πριν από κανένα μήνα. Γιατί έλεγε ο Νίκος αυτά που είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον Ιβάν Σαββίδη. Τέλη Αυγούστου, την τελευταία ώρα. Σωτήρη, γι' αυτό να δεν πήρε μια ειδική παράταση 5 λεπτών και έδωσε την άδεια η UEFA να γίνει μεταγραφή για τον Έλα Καντουρί πέρσι. Τελευταία στιγμή που λέγαμε πρόλαβε, δεν πρόλαβε, για 5 λεπτά δεν πήγε, δεν έκανε και τα λοιπά, και είπε, το δέχτηκε η UEFA. Ήτανε η τελευταία μεταγραφή που έγινε του Έλ Καντουρί. Επέρσι, τέλη Αυγούστου, 31 Αυγούστου. Μου φέρατε 31 Αυγούστου και 5 ένα παίκτη ο οποίος ήταν απροπόνητος 6 μήνες, προερχόταν από τραυματισμό, με ένα ηθικό καταρακωμένο, ξινός, ένας παίκτης τρομερών δυνατοτήτων, με προστορία πολλών παιχνιδιών στο καμπιονάτο, και μάλιστα σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, όπως είναι η Νάπολη. Και μη μου πεις εσύ που χαμογελάς ηρωνικά για την Νάπολη. Ναι ρε, δεν είναι Μίλανη, δεν είναι Μίλανη η Νάπολη, ούτε Γιουβέντους, ούτε Μπαρτσελόνα, ούτε Ίντερ, ούτε Άρσεναλ. Αλλά είναι αμέσως μετά από αυτές. Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ομάδα έπαιξε ο Μαραντόνα και ο Έλκερ. Παίκτες που ούτε στον ύπνο σου, βλαχαδερό. Ορίστε. Ο. Στη Βερόνα. Ο Καρέκα έπαιζε μαζί του. Ο Καρέκα με διορθώ. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη, δεν φοβάμαι. Κινητή. Ναι, εντάξει. Ο Έλκερ έπαιζε στη Βερόνα. Ο Καρέκα, Εθνική Βραζιλίας, δεν έπαιζε αυτός βέβαια. Ο Μπεμπέτο που έπαιζε. Κάπου εκεί έπαιζε κι αυτός. Λες να έπαιζε εκεί. Μπα, όχι. Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Και ο άνθρωπος ήρθε με κατεβασμένα τα φτερά, μετά από τραυματισμό, 6 μήνες να παίξει μπάλα, ξυνισμένος, στεναχωρεμένος που ήρθε σε μια βαλκανική ομάδα η οποία εδώ που τα λέμε μεταξύ μας δεν έχει να επιδείξει πριν από μια-δύο μεγάλες, άντε τρεις νίκες και προκρίσεις στην Ευρώπη, τίποτα παραπάνω. Έχει να πάρει 35 χρόνια πρωτάθλημα και φέτος, τότε που είχε έρθει, είχε χάσει με τον τρόπο που είχε χάσει την περασμένη χρονιά και το πρωτάθλημα, που θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη πορεία. Ο παίκτης έκανε 2 μήνες να συνέλθει. Έκανα 2 μήνες, λέει στον Ιβάν ο Λουτσέσκου,
να τον φέρω στα ίσια του. Και μόλις άρχισε να ψευτοκουνιέται λίγο και να βγαίνει από τη γλίτσα την οποία μας ήρθε, άρχισε να καταλαβαίνει που έχει έρθει σε μια πανέμορφη ιστορική πόλη. Ποια Πάρμα, ρε. Πάρμα δεν είναι αυτή που ήθελε να τον πάρει. Πάρμα. Ποια Πάρμα, ρε, πάνω στα βουνά και στα όρη. Στην Παγωνιά και στη Μούχλα. Τι σχέση έχει αυτή η πανέμορφη ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης. Η κοιτίδα του πολιτισμού των Μακεδόνων. Με 2.300 χρόνια ιστορία. Τι σχέση έχει με την Πάρμα. Όταν άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνει τι του γίνεται, τραυματίστηκε. Άντε άλλους 2 μήνες να τον φέρω. Και με το που το βάζω μέσα και παίζει, ξανατραυματίζεται. Γιατί? Γιατί το βαρύ κορμί το οποίο έχει ο παίκτης αυτός, η αλλαγή του κλίματος, το ότι δεν έκανε προπόνηση σωστή 4-5 μήνες, οι τραυματισμοί που είχανε, η ξυνήλα που είχε μέσα του, η ψυχολογία του ήταν πεσμένη και μόλις πήγε να ανέβει ξανατραυματιζόταν. Ακόμα και η ψυχολογία παίζει ρόλο στον τραυματισμό. Θα μας πει η Αποστολία σε λίγο, μόλις ετοιμαστεί. Την πήραμε ένα τηλέφωνο ένα μήνα. Το θηλυκό παπά. Τώρα τα ακούσει. Και ξεκινάει η φετινή χρονιά. Κάτι ψιλολόγια, κάτι έτσι. Να, ο παίκτης όμως άρχισα και τον φέρνω. Και είναι 27-28 χρονών. Χρειάστηκε ένας χρόνος να περάσει για να τον ετοιμάσω. Και αρχίζει και παίζει. Μεταγραφές γίνονται, παίκτες έρχονται και φεύγουν, η ομάδα πάει να αλλάξει πρόσωπο και παιχνίδι και σε αυτό το καινούριο στόχο που έχουμε βάλει στην Αντιπρίγιοβιτς εποχή, στο καινούριο τρόπο παιχνιδιού που πρέπει να αναπτύξουμε, μπαίνει ο παίκτης μέσα, Σωτήρη Δασκαλάκη, και βγάζει μάτια. 3-4 αγώνες τώρα στο τέλος. Παίζει μπαλάρα. Έχει ανοίξει, έχει γίνει πιο ταχύς. Πιο διορατικός. Οι κοφτές μπαλιές που δίνει. Και οι ασίστ μεταμορφώνονται σε γκολ. Παίρνει ψυχολογία, ανεβαίνει. Και αρχίζει να καλπάζει όπως τον καλπασμό που έκανε πάνω στα χιόνια στην Τρίπολη. Ή το παιχνίδι που έκανε μέσα στον κατακλυσμό και στην καταιγίδα με την Παραχαϊκή. Και αρχίζει και βγάζει μάτια ο παίκτης, πρόεδρε. Και αντί να τον κρατήσουμε, τώρα που τον φέραμε μετά 1,5 χρόνο, να μου παίξει 4-5 αγώνες που τον θέλω μέχρι το τέλος, αν μου φέρεις έναν από την Πολωνία και έναν από τη Γαλλία, απροπόνητους, δεν παίζα στην ομάδα τους, μετά από κανένα τραυματισμό, που κάνα αυτός που να τους φέρω εγώ, πάει η ιστορία. Τελείωσε, πάμε για άλλα. Και γιατί να πάμε για άλλα? Και άμα μου έρθουν 2 στραβές, γιατί να τον αφήσω να φύγει τώρα που τον έστρωσα και τον έχεις πληρώσει και 2 εκατομμύρια μέχρι τώρα? Για να τον φέρεις. Την ταΐζεις στη γελάδα. Στην αρχή είναι μοσχίδα. Δεν την κόβεις για κρέα, την ταΐζεις. Σανό και κριθάρι και καλαμπόκι να μεγαλώσει. Και μόλις μεγαλώσει και σκιάξει και φαρδίνει και γεμίσουν τα καπούλια της, αρχίζει και κατεβάζει γάλα. Και εκεί αρχίζει και την αρμέγεις. Και παίρνεις κάθε μέρα γάλα. Και κάνεις τυρί. Και κάνεις μιτζίθρα. Και κάνεις βούτυρο. Και κάνεις χυλοπίτες. Ταΐζεις το παιδάκι σου. Γάλα ωραίο. Η καλή μας αγελάδα.
Χόρτα βόσκη στη Λιακάδα. Το ξέρεις το τραγούδι. Χόρτα πράσινα μεγάλα για να κατεβάσει γάλα. Και μόλις αρχίζει να κατεβάσει γάλα ο Καντουρίς, έρχεται μια άσημη ομάδα της Ιταλίας και πάει στον Πάουκ. Πιάνει Πάρμαρα μπροστά στον Πάουκ. Α! Να ερχότανε η Γιουβέντους να πω, ρε φίλε, τσεμπάω στο αεροδρόμιο. Δεν θες την όπου Γιουβέντους. Να ερχόταν η Τωρίνο. Να ερχόταν η Φιωρεντίνα. Δεν σου είπα εγώ να έρθει η Μίλα, ρε Σωτήρη. Αρθεί μια ομάδα σοβαρή από εκεί. Αυτό ήταν ακόμα η Νάπολη, η Κάλιαρη, που έχει δώσει κάτι, που έχει ένα όνομα, που έπαιξε ο Τζίτζι Ρίβα εκεί. Ένας στους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν πάρει πρωταθλήματα, η Κάλιαρη. Κάτι είναι αυτή η Πάρμα, τι είναι που θα μου πάρει τον παίκτη. Διάλειμμα, λέει ο Σωτήρης. Κι εγώ συμφωνώ μετά τόσο καιρό με έναν άνθρωπο που το θεωρώ ότι δεν ξέρει μπάλα, μόνο είναι θεωρητικός. Όμως εδώ είχε δίκιο και το χειροκροτώ. Γιώργο είναι πεκτούρα, μου λέγε. Είναι μέχρι να ανοίξει. Ήταν εδώ και τα παιδιά που οδηγάνε τα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο το παίρνεις, δεν το πλακώνεις στα 200. Όταν είχα πάρει το πρώτο μου αυτοκίνητο, μου λέει ο πατέρας μου, πάρε μέχρι την Αθήνα και γύρισε. Στα 100. Ούτε να στρώσει, να ρολάρει τα γρανάζια, οι κύλινδροι, οι μοχλοί μέσα να πάνε να έρχονται τσάφα τσούφα τα λάδια να κυκλοφορήσουν. Έτσι είναι αυτός ο παίκτης, φίλε. Έφτιαξε. Και θυμίσου τι σου λέει ο Γιώργος. Είναι ευλογία απόμεινε και θα βγάλει μάτια. Είναι από τους παίκτες που θα βοηθήσουν στους μεγάλους αγώνες και δεν πρόκειται να βγει από την εντεκάδα. Βλέπω, θα πέσουνε κορμιά. Θα πέσουνε κορμιά. Και ανέβηκε και ο Ζάχοφ. Και αυτό βάρει κόκαλο. Αλλά άμα πάρει μπρος, βρες μου καλύτερον. Τους θέλω όλους, είπε ο Λουτσέσκου. Να βγάλουμε τη χρονιά και το καλοκαίρι, πρόεδρε, που η αξία του θα είναι διπλάσια, θα σφάζονται ομάδες στα πόδια του Ελ Καντουρί. Αλλά τότε δεν θα του δώσεις. Θα τον κάνεις καινούριο συμβόλαιο, γιατί τέτοιο παίκτη δεν έχουμε. Έτσι είπε ο Ρασβάς στον Ιβάν. Δεν μιλάμε μόνο για μέχρι το καλοκαίρι. Δεν μιλάμε μόνο για 6 μήνες ή για 3 μήνες. Δεν μιλάμε για εβδομάδες. Δεν μιλάμε για μέρες. Μιλάμε ότι θα πρέπει να δεθείς με αυτό το σωματείο και να ξέρεις ότι όποιος αγάπησε αυτό το σωματείο, τον αγάπησε και αυτόν. Δεν σου μιλώ μόνο για μια μέρα να μείνεις, δεν σου μιλώ για εβδομάδες. Σου μιλώ να μείνεις για μια ζωή, είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, κυρίες και κύριοι, στον Ελ Καντουρί. Πώς σου φαίνεται η μουσική? Εξαιρετική. Με τον Σωτήρη πήραμε μια απόφαση, χωρίς να την επισημοποιήσουμε λόγω της απουσίας σου. Περιμένατε την παρουσία μου για να προχωρήσετε σε έγγραφα. Για να την επισημοποιήσουμε. Δεν χρειαζόμαστε εμείς έγγραφα. Χρειαζόμαστε τα μάτια μας. Και να την κοινοποιήσετε δημοσίως. Ναι. Έχει συζητηθεί δηλαδή αυτή η συμφωνία και απόφαση. Με τον Σωτήρη ενημερώσαμε τον κόσμο ότι θα αλλάξει λίγο η εκπομπή, θα γίνει πιο ποιοτική, πιο σοβαρή, πιο ανεβασμένη. Και περιμέναμε την παρουσία σου για να πάρουμε την απόφαση. Θα συνεχίζουμε να ψευτοψιλοσκυλεύουμε από καμιά φορά, αλλά θα είναι στόχος μας η ποιότητα ή αφήνουμε τα σκυλιά εντελώς? Μη μου τα κόβεις εντελώς, σε παρακαλώ. Όχι δα, η ζωή χρειάζεται ποικιλία, χρειάζεται αποδράσεις, χρειάζεται το αλατοπίπερό της. Ναι. Και νομίζω ότι είναι και η ταυτότητα αυτής της εκπομπής. Αλλά άμα ρίχνεις πολύ αλατοπίπερο, όμως το χαλάς το φαγητό. Εκεί θα βγει τώρα αυτό το οποίο θα με βοηθήσει, σε παρακαλώ. Θα το κρατήσω. Όχι λοιπόν. Αυτό. Το επόμενο. Το δεν προηγούμενο. Ξέρω. Μιλάμε για ειδήσεις και κριτική. Πρώτα όχι. Απ' όλα είναι μάλλον αυτό που θέλουμε να σχολιάσουμε. Θα το καταλάβεις. Όχι. 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 Ούτε αυτό το θέμα. Α, το έβγαλα.
Δεν πειράζει, το δούμε από εδώ από τη ροή ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα να πω καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, διότι αυτός ο μήνας ήταν απαιτητικός από υποχρεώσεις και πολύ πολύ ωραία πράγματα που τρέχουν στην καθημερινότητά μου σε προσωπικό επίπεδο εκπαίδευσης και εργασίας. Οπότε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, πιο αισιόδοξη, λίγο διαφορετική να είναι από την προηγούμενη. Μην λίγο, είναι πολύ. Σε λίγο θα μας έλεγες καλό Πάσχα, ρε άμα. Κόντευα, χρόνια... αλλά είπα ότι δεν μπορώ να λήξω. Ανέστη. Δεν έχει περάσει καμιά γιορτή επόμενη. Ούτε απόκριες, ούτε καθαροδευτές, τίποτα. Τα έχω προλάβει όλα. Καρναβάλια. Τίποτα δεν έχει. Θα γίνει χαμός εδώ. Τον άλλο, όπως το λέει, τον ερωτόκριτο, όπως το λένε, τον Άγιο Βαλεντίνο. Τίποτα. Άγιο... Ούτε και τον Άγιο Βαλεντίνο πρόλαβα δύο εβδομάδες πριν. Ναι. Είμαι μέσα στους στόχους. Το μόνο που έχασε είναι το καλή χρονιά. Το καλή αλλά χρονιά, έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες. Το Αγιανιού έχασες. Φώτα έχασες. Έχασα. Η αλήθεια είναι μεγάλη. Έπεσε ο Γιωργάκης ο Σαββίδης εδώ να βγάλει το σταυρό. Τον έβγαλε. Όχι. Η προσπάθεια. Θέλω να επιβραβευτεί. Το πιάζε ο Κόλκας. Έπεσε ο Κόλκας. Είδατε που είναι αθλητικός τύπος. Τα λέει, δεν τον πιστεύει κανείς. Αθλητικά, αθλητικός. Εγώ είναι πιστεύω στο Σταύρο. Είναι πολύ τάλαντος. Έπιασε το Σταυρό με τη μία. Το ναι, τελευταία στιγμή. Τη στιγμή που πήγε να απλώσει το χέρι του ο Γιωργάκης ο Σαββίδης. Πού το ρίξαν το Σταυρό? Εδώ, στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Δεν καταλαβαίνουν, έχουν αντισώματα αυτά τα παιδιά. Στην αρχή έπιασε ένα ρουραίο. Αλλά μόλις είδε ότι δεν είναι. Ότι κινείται, όπλε, δεν είμαστε για αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Να είμαστε φωτισμένοι λοιπόν όλοι. Φωτισμένοι για να μπορούμε να αποφασίζουμε σωστά. Και. Και. Πάμε λοιπόν να δούμε την ιδιοσιογραφία. Ήτανε. Και θέλω τώρα τις γνώσεις σου, τις επιστημονικές. Για έναν παίκτη. Κάπου λέει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκο έβαλε βέτο για το Σαββίδι, να, και για τον Έλκα Ντουρί. Το έχω. Εδώ θέλω, κυρία μου, να με βάλεις μέσα. Mm-hmm. Για διάβασε μας τι λέει. Οι Ρουμάνοι αναφέρονται στην επιθυμία... Γιατί είναι ένα θέμα που το πιάσα στα ψηλά. Και αντί σήμερα οι εφημερίδες να έχουν πρωτοσέλιδο μια μεγάλη φωτογραφία του Έλκα Ντουρί και του Ιβάν και του Λουτσέσκου, ασχολούνται με άλλα θέματα, όχι ότι δεν είναι σοβαρά και αυτά, αλλά για μένα ήταν μια τεράστια νίκη του ΠΑΟΚ. Έδειξε ότι είναι μεγάλη ομάδα, έδειξε ότι μπορεί να κρατήσει τους παίκτες της και έδειξε ότι πάνω απ' όλα μετράει η αποστολία η γνώμη του προπονητή. Άσε με να κάνω τη δουλειά σου. Η αλήθεια είναι ότι έχει... αρκετά χρόνια που εγώ τουλάχιστον θυμάμαι από αυτά τα μικρόφωνα να τοποθετούμαστε υποστηρίζοντας ότι κάνεις μια επιλογή συνεργατών. Αυτοί οι συνεργάτες έχουν διαφορετικούς ρόλους. Είναι διαφορετικό να είσαι ποδοσφαιριστής, αφέστατα διαφορετικό να είσαι προπονητής, διαφορετικό να είσαι ιατρικό team. Όταν κάνεις μια επιλογή συνεργατών εξειδικευμένων, ο καθένας στο δικό του κομμάτι, ψάχνεις να βρεις τους καλύτερους που μπορείς να έχεις στη διάθεσή σου και τους εμπιστεύεσαι για αυτή την επιλογή που έχεις κάνει. Πολλές φορές θυμώνομαι μικροπολιτικές και προβλήματα σε οργανισμούς από τα ανώτερα στελέχη στα κατώτερα, διότι θεωρούν ότι είναι όλα πιο έξυπνοι από τα ξέρουν όλα. Ξερόλες. Αυτό ακριβώς. Και εκεί γίνονται τα μεγαλύτερα λάθη. Έτσι. Ο έξυπνος μάνατζερ, ο έξυπνος επιχειρηματίας, ο έξυπνος διευθυντής, αυτός που ηγείται, είναι εκείνος ο οποίος επιλέγει πιο έξυπνους από αυτόν ή πιο ικανούς, θα έλεγε κανείς, σε ένα αντικείμενο να δουλέψουν για εκείνον. Αν εγώ θεωρώ ότι τα γνωρίζω όλα ή επιλέγω ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι λιγότερο ικανοί από εμένα, πρώτα απ' όλα γιατί τους επιλέγω, αφού τους παίρνω να δουλέψουν για μένα, για να μεγιστοποιήσουν το όφελός μου, όποιο και αν είναι αυτό, οικονομικό, οργάνωσης, επιλέγω ανθρώπους και πρέπει να τους υποστηρίξω γιατί εργάζονται για το σκοπό μου, για το όραμά μου, για τον οργανισμό. Αυτό το είδος της δουλειάς που τους βάζω να κάνουν είναι καλύτερη από μένα. Αλλιώς θα τα κάνω εγώ όλα στην τελική. Και θα τα καρποθώ εγώ στο τέλος. Έτσι ακριβώς. Διότι το πρωτάθλημα, αν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα το πάρει επί προεδρίας του Ιβάν Σαββίδη, που αυτός επέλεξε τους συνεργάτες. Έτσι. Και οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία θέλει ο πρόεδρος. Τώρα, πριν περάσουμε σε αυτό που γράφουν οι Ρουμάνοι, θέλω την επιστημονική σου γνώμη επάνω σε έναν παίκτη, και επειδή το κατέχεις το θέμα αυτό, θα περάσουμε και σε ένα θέμα ψυχολογικό, ψυχολογίας. Έρχεται ένας παίκτης σε πέρσι
τέλη Αυγούστου και 5. Απροπόνητος, προερχόμενος από τραυματισμό, με μια ψυχολογία καταρακωμένη, και γιατί δεν έπαιζε και λόγω του τραυματισμού του και το ότι φεύγει από ένα μεγάλο πρωτάθλημα όπως είναι το καμπιονάτο και έρχεται σε ένα υποβαθμισμένο μπροστά στο δικό του πρωτάθλημα σε μια χώρα ποδοσφαιρικά η οποία δεν είναι και η καλύτερη. Σίγουρα πολύ πιο κάτω από τις ιταλικές ομάδες στις οποίες είχε αγωνιστεί. Αυτό το ψυχολογικό, το ότι είναι απροπόνητος, το ότι είναι, έρχεται, και το έλεγε και ο Νίκος, αυτό το ξινό το ύφος το αυτό, το δεν χουστάρω ρε εδώ πέρα που είμαι, που το βγάζει προς τα έξω. Και κάνοντας ένα χρόνο περίπου να συνέλθει από τους τραυματισμούς, το ντεφορμάρισμα, αλλά και το ψυχολογικό κομμάτι που είχε, νομίζεις ότι είναι πολύς ο χρόνος αυτός για έναν αθλητή του είδους του, ο οποίος έχει παίξει σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Η αλήθεια είναι πάνω ότι... σε αυτό, για να τελειώσω το συλλογισμό μου, μέσα στον 1,5 χρόνο αυτό έχει 3-4 τραυματισμούς ακόμα, οι οποίοι προέρχονται, κατά τη γνώμη μου, και εδώ θέλω και τη δική σου γνώμη, το βλέπεις, είναι ένα βαρύ κορμί και οι τραυματισμοί του είναι μυϊκοί, βγάζει δηλαδή θλάσεις. Ναι. Αυτό οφείλεται στην προσαρμογή, στο γεγονός ότι απήχε από την προπόνηση. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι πολύ μαζί τώρα, πάρ' το και κάντο μας ένα... Εάν μέναμε στο πρώτο σκέλος της πρότασης, της ερώτησης, ότι έχουμε έναν επαγγελματία αθλητή με όλο αυτό το background, ο οποίος χρειάστηκε ένα χρόνο να προσαρμοστεί σε μια νέα κατάσταση, θα έλεγα πάντα προσωπικά, γιατί αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να εξετάζονται εξατομικευμένα, δηλαδή για τον κάθε αθλητή, για τον κάθε άνθρωπο, την κάθε προσωπικότητα ξεχωριστά. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο καθένας. Και μιλάμε και ποιοτικά για... και ποσοτικά. Για αθλητισμό και για το κάθε κορμί ξεχωριστά. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ο Κλάους, παραδείγματος χάρη, που ήταν ένας στεγνός αθλητής, πιο εύκολα θα συνερχόταν από ένα βαρύ κόκαλο όπως είναι ο Ελ Καντουρί. Με τεχνοκρατική λοιπόν ματιά, θα έλεγε κανείς ότι οφείλει ένας επαγγελματίας από τη στιγμή που είχε κάποιες κακοτοπιές και ατυχίες στην επαγγελματική του καριέρα, ερχόμενος σε ένα αντικείμενο που, ξέρετε, το αθλητικό προϊόν, το έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ ιδιαίτερο προϊόν, πολύ ξεχωριστό. Εύκολα ο κόσμος αγαπά και προτιμά ένα προϊόν που μπορεί να είναι διατροφής, να είναι καλοπισμού, να είναι μεταφοράς. Μ' αρέσουν τα πεζό. Αγαπώ το ψάρι. Δεν υπάρχει άλλο προϊόν στον κόσμο που κανείς να ταυτίζεται τόσο που να λέει «Είμαι». «Είμαι ΠΑΟΚ». «Είμαι Άρης». «Είμαι». Δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνεις σε έναν οργανισμό που περιμένει κόσμος να νιώσει και να βιώσει μαζί σου εμπειρίες. Είναι εμπειρία αυτό που περνάει ο κόσμος στο γήπεδο. Είναι κάτι παραπάνω από μια επαγγελματική ομάδα. Για κάποιους είναι η διέξοδός τους από την καθημερινότητα και τα προβλήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν δικαιολογώ λοιπόν αθλητές. Και εδώ είναι το κόμμα, γιατί θα συνεχίσω. Οι οποίοι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν κυρίως σε μια κατάσταση εξωστρέφειας. Δηλαδή το να περνάει η απογοήτευση προσωπική του από αυτά που έχει περάσει με ένα ύφος δυσφορίας στον κόσμο που έρχεται. Ακριβώς. Δεν θέλω, ρε φίλε, να σε δω να δυσφορείς. Θέλω να αισθανθώ ότι έρχεσαι εδώ και νιώθεις καλά που αυτή η ομάδα σε αγκάλιασε μετά τα προβλήματα που είσαι. Δεν μπορούσα να μην είσαι. Πιθανά να έχεις ακόμα περισσότερα και να μην επιλεχθείς από αυτήν την ομάδα. Να μην γίνει κρούση. Όμως, όταν ένας αθλητής έχει συνδέσει το επάγγελμά του με κάτι που αφορά τον ίδιο του τον εαυτό και το κομμάτι της ψυχολογίας δυστυχώς δεν αποκόβεται από το κομμάτι του performance, δηλαδή της φυσικής κατάστασης. Και κάθε άνθρωπος αντιδράει διαφορετικά και εδώ θέλω... Έτσι. Οφείλει ο οργανισμός... Να του δώσεις ένα μικρό άλοθη. Να το συνυπολογίσει και από τη στιγμή που πιστεύει στη βοήθειά του, να τον στηρίξει για να μπορέσει να πάρει τη βοήθεια αυτή. Ναι, αλλά πάει να ξεκινήσει και ξαναπαθαίνει τραυματισμό. Σε αυτή την περίπτωση παίζουν πάρα και πολλά. Και πάλι δεύτερη φορά. Ρόλο. Δηλαδή κάνει για να στρώσει. Και να αρχίσει να αποδίδει, γιατί πρώτα-πρώτα μέχρι τώρα ήταν και βαρύς, δεν άνοιγε. Ένα χρόνο. Επίσης έχουμε ξαναπεί ότι τα σκελετικά είναι αυτά που μας δημιουργούν προβλήματα. Τα σκελετικά. Οι αρθρώσεις, οι σύνδεσμοι, αυτά που δεν θρέφουν, δεν ξεπερνιούνται
πολλές φορές ποτέ στη ζωή. Δηλαδή, ένας εκφυλισμός, μια καταπώνηση μπορεί να μην ξεπεραστεί ποτέ. Μήκα να υποστηρίξεις την περιοχή για να μην σου βγαίνει το πρόβλημα, για να μην πονάς τόσο, για να αντέξεις την προπόνηση. Συνήθως δεν ξεπερνιούνται. Η αλήθεια είναι αυτή. Μήκα έχουμε το περιθώριο να κάνουμε πάρα πολλά. Και έχει να κάνει με το. Και εδώ ναι. πάνω, μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων του συλλόγου. Έτσι. Από ψυχολόγους, mm-hmm. από γιατρούς. Από διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, πέφτουν απάνω σε έναν παίκτη τον οποίο τον πιστεύουμε. Έτσι. Έτσι, γιατί έχει background. Μιλάμε άλλο επίπεδο. High level. Λοιπόν, έχει ρε ο άνθρωπος να δώσει. Έχει προϊστορία. Έχει δείξει. Και ξαφνικά έρχεται εδώ πέρα και δεν δίνονται το μισό. Και ένας ολόκληρος κόσμος ασχολείται για να τον φέρει. Και κάνει ένα χρόνο. Όμως αυτή τη στιγμή ο παίκτης είναι έτοιμος. Ναι. Φτιαγμένος. Απειλαγμένος. Μπαίνοντας σε ένα περιβάλλον που σιγά σιγά άρχισε να το αποδέχεται. Είναι και μυστήρια αυτοί οι Άραβες. Μαροκινός. Ναι, έχουν άλλη κουλτούρα από τη δική μας. Οπότε χρειάζεται ένα χρόνο προσαρμογής. Ένα χρόνο εννοώ ένα χρονικό διάστημα. Ένα χρονικό διάστημα. Πάντως πολλοί παίκτες. Θυμάμαι είχε φέρει ο Παναθηναϊκός εκείνα τα χρόνια ένα παίκτη ο οποίος λεγόταν Μπορέλι. Μπορέλι φωνάζουν το. Είναι το πιζονίμιο του γαμπρού μου. Πείτε μου λίγο τα χαρακτηριστικά, γιατί έπαιζε και εκείνο μπάλα και υποτίθεται ότι αυτό του βγήκε το προσωνύμιο από τα, εκείνα τα αθλητικά του χρόνια. Πάλτον εκεί. Θέλω να ξέρω λίγο. Μπορέλι. Τι πήραμε, γιατί τον ψωνίσαμε 15 χρόνια. Κοντός, ήταν κοντό, ισχνό. Καμία αδυνατό, μαλλιά. Με διαφαινόμενη φαλακρίτσα μπροστά, αλλά με πολύ μακρύ μαλλί πίσω. Δε, επειδή έχω δει το γαμπρό σου, δεν είχε καμία εκτός άμα είχε το παιχνίδι του. Αυτό. Ήταν βαρύς στο παιχνίδι. Όχι. Να το Μπορέλι. Αυτός είναι. Αυτός. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με τον γαμπρό μου, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι όπως τον περιέγραψα. Στα εφηβικά του χρόνια είχε αυτό το που ξυρίζαν κάτω και πάνω, είχαν λίγο κοτσι, δηλαδή το πιάνανε ψηλά σαν το καπελάκι του, λίγο πιο ανεπτυγμένο αυτό. Μάλιστα. Λίγο πιο πληθωρικό. Αυτός είχε χέτη. Ναι. Να τους. Σε τάγος. Ήτανε καλός παίκτης. Ναι. Εντάξει τελείως. Αλλά θυμάστε Σωτήρη ότι τον πρώτο χρόνο δεν ακούμπησε μπάλα. Από το δεύτερο χρόνο και μετά, μέχρι την πενταετία που έκανε, έβγαλε μάτια. Ο Μαραντόνα πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν έπαιξε. Και πήγε στην Νάπολη και έγινε θεός. Έχουμε παίκτες που πήγανε στην Μπαρτσελώνα. Στην Μπαρτσελώνα. Εντάξει κοντά είμαι, δεν είπα στην Άρσεναλ. Λοιπόν, λέμε τώρα ότι το φέραμε ρε παιδί μου, ναι. Το πήραμε το κουτσό το άλογο. Έτσι, το φτιάξαμε το ποδαράκι του. Το γυμνάσαμε σιγά σιγά, πέρασε τα ψυχολογικά του και αρχίζει και καλπάζει. Και έρχονται κάτι χωριαταράδες από την Ιταλία. Μια γαϊδουροπάρμα εκεί πέρα που εδώ θα παίξει Champions League του χρόνου. Τον είπε ο Ιβάν, που πας, τι είναι η Πάρμα μπροστά σου. Και λέει τώρα που τον έφτασε, λέει επειδή έχει και βάρει το συμβόλαιο, α το δώσω και κάτι ψηλολόγια εκεί πέρα, κάτι λίγα και να δώσω το σε μένα, να πω εγώ για το. Κάτσε ρε μεγάλο. 1,5 χρόνο τον πληρώνω. Έχω δώσει 2 εκατομμύρια να τον φέρω. Να μην με παίξει τουλάχιστον μέχρι το τέλο. Γιατί λέει θέλω να φύγω, λέει έχω και τη γυναίκα μου. Δεν έφερε αυτό στην οικογένειά του μαζί. Δεν, για να λέει θέλω να πάω στην οικογένειά μου. Δεν ξέρω, μπορεί να μην την έφερε μαζί. Κάτσε παίξει 2 μήνες ακόμα. 2 μήνες. Έτσι. Τι συζητήσαμε. Άλλωστε να, εδώ για την οικογένειά σου, δεν είσαι. Να καρποθώ και κάτι από σένα τα 2 χρόνια που, ένα χρόνο που σε πληρώνω. Που βγάλα την ψυχή μου να σε φτιάξω. Να σε φτιάξω, να σε ισιώσω. Να πετύχω κι εγώ τους στόχους μου, ανταποδοτικά δεν πρέπει να το φέρει. Σε ακριβά το καλοκαίρι, να πας και σε μια καλύτερη ομάδα. Να ανεβείς και ψυχολογικά ότι αξίζεις, ότι μπορείς, ότι είσαι δυνατός. Να πάρεις μέρος στο Champions League το καλοκαίρι και τέλη Αυγούστου σε δίνω κιόλας. Άμα δεν περάσουμε, άμα περάσουμε πού να φύγεις. Να παίξει με τη Ρεάλ, να παίξει με την Μπαρτσελόνα τα καλοκαίρια, να παίξει με τη Μίλαν, να παίξει με την, ξέρω εγώ, με την Arsenal, με την Manchester United, με την Chelsea. Να παίξεις, ανέβα, ακόμα είσαι 28 χρονών, δεν είσαι 33, να πάρεις το μεγάλο συμβόλαιο και δες το και οικονομικά. Δες το ότι υπάρχουν 10 λόγοι για να μείνεις όπως υπάρχουν και 10 λόγοι. Για να αγαπήσετε το Αιγαίο. Όχι το Πέλαγος. Όχι το Πέλαγος. Το οποίο πήρε την ονομασία από τον
Αιγαία. Ποιος ήταν ο Αιγαίας? Για, θα μου πείτε στο επόμενο ημίχρονο. Μέχρι το επόμενο ημίχρονο, που εμείς εδώ έχουμε 6, ένα μισά ώρα το πάμε με ημίχρονα. Ναι, ναι. Κάθε μέρα φέρνουν για μας ολόφρεσκα ψάρια ημέρας. Ποιος, παιδί μου, Αλκαντουρί? Οι κύριοι στο Αιγαίον. Α! Που πήραν το όνομά τους από τον Αιγαία. Από τον Αιγαία. Και όχι από το Αιγαίον πέλαγο. Ο οποίος ήταν πατέρας του Οδυσσέα. Που τον έστειλε στην Μισό Κρήτη λεπτό. Να σκοτώσει το Μινόταυρο. Θέλω να δίνω ένα λόγο για να αγαπήσετε το Αιγαίο, να μου δίνετε ένα, μια πληροφορία. Ωραία. Για τον Αιγαίο. Έτσι θα πάμε. Πάσα, πάμε, στην πάσα. Πάσα στην πάσα. Τα νοπά ψάρια παρασκευάζονται μέσα σε ειδική πρωτοποριακή συσκευασία που εξασφαλίζει φρεσκάδα και καθαριότητα. Ο Μίνωας είχε ένα γιο, ο οποίος ήταν κοπρίτης. Και είχε πάρει το καράβι και πάει στην Αθήνα και γλεντοκοπούσε. Σουρωμένος. Κάτσε, δεν τελείωσα το θέμα. Συγγνώμη. Σουρωμένος μία φορά, να πούμε, εκεί, δεν προλαβες, εκεί που τα πίνανε στην Αθήνα, γίνεται ένας καυγάς, βγάζει ένας Αθηναίος, να πούμε, το ξύβος, τον παίρνει το κεφάλι. Τι κάνατε ρε κουφάλες, λέει ο Μίνωας, θα την πληρώσετε. Εφόσον το επιθυμείτε, όλα μας τα ψάρια ψήνονται ή τηγανίζονται επί τόπου με ελάχιστη επιβάρυνση, στο Αιγαίον. Στο Αιγαίον. Από εδώ και πέρα. Ζώνει ο Μίνωας στην Αθήνα, τον Πειραιά με τα καράβια, αποβιβάζει το στό, το στρατό, οι Αθηναίοι κότες. Ρε παιδιά, δεν φτέραμε και δεν κάναμε και τι ξέρουμε εμείς και πάρτε αυτόν που τον σκότωσε και μάλωσαν και κάναν και μια άτυχη στιγμή και σε παρακαλούμε, συγχώρεσέ μας. Τα ψάρια που εσείς διαλέγετε μπορείτε να τα απολαύσετε στους άνετους χώρους των καταστημάτων μας ή να τα παραλάβετε σε πακέτο, δηλαδή delivery, όπως το γνωρίζουμε όλοι, αλλά και να σας τα... μπορείτε να τα πάρετε πακέτο από το χώρο ή να σας τα παραδώσουμε εμείς με τη διαδικασία αυτή. Όπως θα, σας θα μου παραδίδετε 7 νέους και 7 νέες κάθε χρόνο θυσία στο Μινόταυρο. Κάθε χρόνο. Για πόσα χρόνια, όσο διαρκεί μου... η τρέλα μου. Τρέλα μου. Επιπλέον καθημερινά θα βρείτε επιλεγμένες προτάσεις της τρέλας του σεφ εδώ, ναι, στο Αιγαίον, σε μαγειρεμένα πιάτα με βάση το ψάρι ή τα θαλασσινά και επίσης μπορείτε να διαλέξετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας για να συνοδέψετε το γεύμα σας. Εκεί ο Θησέας, ο γιος του Αιγαία, λέει μπαμπά, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια, είχαν γίνει κάποια χρόνια, κάθε τέλος του χρόνου που έπρεπε να παραδώσουν τους ομήρους τα νέα τα παιδιά, κλαίγαν στην Αθήνα, νέοι, νέες, μη κλήρωση, πηγαίναν και τα λοιπά. Θα πάω εγώ κάτω στην Κρήτη για το φάω την κουφάλα, το Μινόταυρο, λέει ο Θησέας. Εξού και η τριλογία αυτή της ξένης ταινίας την έχεις δει. Με τα παιδιά που επιλέγονται να μπουν σε μια εικονική πραγματικότητα, θα σας το αναπτύξω την επόμενη φορά, να δεις από εκείνη ιδέα. Με κλήρωση, για πείτε, τι να κάνω. Ταξιδεύει το μυαλό. Το κομμωτήριο της Εύης. Όλα η Ελλάδα τα έχει διδάξει. Ολύμπου 23, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να πάτε να φτιάξετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Και περιποιημένοι μετά στους άνετους χώρους του Αιγαίου να χαρείτε το ούζο σας και εκλεκτά αποστάγματα με λαχταριστές ψαρομεζέδες. Μπακαλιάρο. Ναι. Πω, πω, πω. Μου έκανε, με κέρασε τσιπουράκι. Το χάσα και αυτό. Χάνω φαγητά, τσίπουρα, χάνω τελικά. Με τι φαγητό, με τι, συγγνώμη, κόμωση πρέπει να πάω στο Αιγαίο. Όπως είσαι σε μια γλύκα. Στο πίσω τραπέζι έτρωγε ο Ραπτόπουλος με τη γυναίκα του και το παιδάκι του. Ναι, και κάτσαμε πλάτη-πλάτη με το ραπ. Για να δημιουργείται εκεί και καλά την εντύπωση ότι υπάρχουν αντιπαλότητες. Για να απασχολούν τα μέσα. Μπήκα μαύρο γυαλί, ένα σκούφο, μια κουκούλα να πούμε, δεν φαινόμουν καθόλου και φωνάζω μέσα. Για να δω εδώ πέρα. Τι γίνεται, ένα τέτοιο γυρίζει ο υγειονομικό. Σου λέει ποιος με στην έπεσε. Μπα ο άλλος φοβήθηκε. Δεν φοβόμαστε τίποτα, διότι η τήρηση των αυστηρότερων κανόνων υγιεινής και καθαριότητας είναι βασικό μας μέλημα. Ναι, αλλά είπανε. Κάθε Δευτέρα έως και την Πέμπτη, ναι, ναι, με κάθε κιλό τσιπούρε, α, μάλιστα, παίρνεις και μία τσιπούρα δώρο. Βέβαια, με κάθε κιλό τσιπούρα που παίρνετε, παίρνετε και μία τσιπούρα δώρο. Δηλαδή, κάνα δύο-τρεις και κατευθείαν κοιτάτε τώρα τι δώρο. Και κατευθείαν. Τώρα, χαρά, δίστανται οι απόψεις. Άμα πάρω 1,5 κιλό τσιπούρας. Κομωτήριο της Εύης, Ολύμπου 23, εξειδικευμένοι κομωτές και κομώτριες, πραγματικά αναμορφώνουν την εξωτερική σας εμφάνιση. Διότι δεν χτενίζουμε,
Ζωγραφίζουμε. Και για να απαντήσω πριν έρθει το τι θα μου κάνουν στα μαλάκια μου για να πάω να φάω στο Αιγαίο, στην ερώτηση αν πάρω 1,5 κιλό τσιπούρες τι γίνεται, θα απαντήσω διπλωματικά λέγοντας ότι δεν έχουμε παρά να αφηθούμε στη γνώση, τη φροντίδα και την εμπειρία των ανθρώπων μας, του Αιγαίου δηλαδή, και να το αγαπήσουμε. Αυτοί ξέρουν τι θα γίνει στο Αιγαίο. Αγίου Δημητρίου 70 έναντι του θρηλυκού διοικητηρίου. 2-31-0-2-14-0-0-0-0-0-1 για οτιδήποτε θέλετε να μάθετε. Ενώ να για την κόμη μου που πρέπει να πάω. 5-15-0-17-2-31-0-5-15-0-17 απαντάει η ίδια η κυρία Εφη. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Έλεγε ο Κατουρί. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω. Έλα να κάνουμε πράγματα μαζί. Καθίστε στη μεγάλη ειρηνική επανάσταση που συντελείται στην πόλη μας. Ακολουθήστε τα βήματα και θα πάμε μπροστά όλοι. Και στον αθλητικό τομέα και στον πολιτιστικό τομέα και στον εμπορικό τομέα και στις ανθρώπινες σχέσεις. Τι ωραία τα λέω σήμερα. Τι ωραίο είστε. Πού είχαμε μείνει, έχουμε τεράστιο θέμα. Έχουμε το Θησέα να πηγαίνει για την Κρήτη. Το να αφήσουμε, θα θαλασσοδέρνεται. Πείτε μου λίγο, ποιος λέει αυτό το κομμάτι. Ο Γιατζής, παιδί μου. Ο Γιατζής, συγγνώμη. Είναι... Το βελούδινο λαρίκι. Παιδί μου, δηλαδή. Πες ρε Γιάννη, ότι ξέρω πολλά από τα ακούσματα της εποχής, αλλά πας ρωτούς να τα ξέρω κιόλα. Γυράσκω, αίδη, δασκόμενη. Σου έχω βάλει τεράστιο τραγούδι. Αυτή. Με Τζένι Βάνου, βέβαια, Τζενάρα. Έχω παραγγελίες, μας ακούνε από παντού. Πρώτα όμως θέλω να ξεκαθαρίσω μία παρεξήγηση. Τι παιδί μου. Μας στέλνει ένας ακροατής που κάθεται με την παρεούλα του, πίνει καφεδάκι και μας απολαμβάνει. Κάτσε, να είναι κάτσε, καλά, κάτσε, να είναι. Κάτσε, κάτσε. Εδώ είμαι. 12 και 20. Ακροατής δικός μας. Δικός σας. Πολλά χρόνια σας ακούει και χώνομαι κι εγώ έτσι. Και εσύ είσαι μέσα στο πλάνο. Θέμα. Τέτοια ώρα τι μπορεί να πίνει. Μήπως είναι χθεσινή. Φρα παιδιά. Καφέ, καφέ. Μήπως είναι χθεσινή. Σάββατο πρωί, Παρασκευή βράδυ, χθες είχε αρκετή κίνηση στους δρόμους. Είχε. Είδα εγώ, είδα. Κυκλοφόρησε ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη παρά το ψιλόβροχο και το ναι. Έτσι λίγο κρύο. Οπότε θεωρώ ότι. Εδώ πάνω είναι θα μου ένα μαγαζί, τώρα, λέγεται Φορόλ. Σε... Ναι, έχουμε ναι, το κάτσι... ναι, ναι. Εκεί. Πάω την περασμένη Κυριακή το πρωί να πάρω τον καφέ μου και να κατέβω προς το. Στο σταθμό και είναι μια κοπελίτσα εκεί στην ηλικία σου, πιτσιρίκα, η οποία είναι στις μαύρες της. Μου βάζει τον καφέ, τη βλέπω, τη λέω γιατί δεν χαμογελάς. Μου λέει καλά κυρία Γιώργο και ένα τέτοιο. Λέω γιατί δεν κοιτάζεις το πρόσωπό σου στον καθρέφτη, να πάρεις τα πάνω σου λίγο. Έχεις νιάτα της, λέω, έχεις ομορφιά. Ναι, λέει, δεν βλέπετε, λέει, και αυτός ο καιρός. Ποιος καιρός? Ο καιρός είναι υπέροχος έξω. Για ρομαντικούς, μολυβένιος ουρανός, πού και πού καμία στάλα. Λίγο μίχλι, λίγο αυτό. Μπες μέσα της λέω ρε, σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Στο μουτ και προσαρμόσου για να ξέρεις κάτι της λέω. Εάν θα τον πας με το καλό αυτό τον καιρό, μέχρι το μεσημέρι θα έχει βγάλει μια λιακάδα που θα σου γυρίσει τη διάθεση. Ανεβαίνοντας λιακάδα βγαίνει έξω η κοπελιά. Σε είχατε δίκιο. Είχα δίκιο, αλλά μέχρι πότε. Μπορώ να συμβουλεύω πόσο την νεολαία. Πόσο να επιβεβαιώνομαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τον αφήσουμε τώρα να... τουλάχιστον να τον φτάσουμε ρε φίλε. Τον καιρό. Όχι. Τον ακροατή. Το Θησέα που θαλασσοδέρνεται. Μισό λεπτά και το έχουμε μπροστά μας δύο ώρες. Και έχουμε λοιπόν εκεί τους φίλους ακροατές, του οποίου τον κύριο που μου στέλνει, ξέρω και τον μπαμπά. Δημοσιογράφος, έχει κάνει πολύ σπουδαία πράγματα, ασχολείται με τον αθλητισμό πάρα πολύ. Κάνω και μια βάντα, activeman.gr, ενημερώνεστε για διάφορα θέματα σχετικά με τον αθλητισμό και όχι μόνο. Και μου στέλνει προηγουμένως που είπα ότι με το αθλητικό προϊόν ταυτίζεται κανείς τόσο πολύ που γίνεται ένα με αυτό. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη, λέμε, στο κομμάτι αυτό του management, του marketing κυρίως και στο κομμάτι του business. Δηλαδή, θέλω ο πελάτης μου να αγαπήσει το προϊόν μου. Πιο πολύ από αυτό θέλω να είναι αφοσιωμένος. Αυτό το loyalty είναι το πιο σημαντικό. Αν κάνεις ένα πελάτη αφοσιωμένο, τον κρατάς πιθανά και φόρου ζωής.
αυτή την αφοσίωση τη συναντάμε κατά κύριο λόγο στον αθλητισμό. Μπορεί η ομάδα να μην πάει καλά, μπορεί να απογοητευτώ. Σπάνια κάποιο θα αλλάξει ομάδα. Θεωρώ ότι είναι απίθανο σχεδόν. Πολύ, δηλαδή από τους 100.000 ένας. Έτσι, έτσι. Μπορεί τόσο να μην εμπλέκεται κανείς πια, αλλά η ομάδα στη δικιά του καρδιά, ακόμα κι αν καταφέρεται εναντίον της ομάδας, των ανθρώπων που την αποτελούν, θα είναι αυτή. Θα ασχολείται. Καλημερίδης άλλαξε ομάδα. Ο Πάρης Καλημερίδης. Ήταν παοξής και έγινε Αριανός. Αλήθεια. Να ένας λοιπόν. Ναι, και μου λέει, εσύ Αποστόλη, τόσα χρόνια σε ξέρω. Λες είμαι Άρης. Είπα φίλε Άρη. Λέει ούτε το όνομά μου δεν αναφέρω. Δεν είπε. Που τον λένε Άρη και είναι παοξής. Δεν ξέρω πώς συστήνεται. Ας συστηθεί, πώς να τον λένε, πώς να το βαφτίσουν. Άρη, για. Μπορεί να το βάφτισαν και Άρη, αλλά θα μπορούσαν να το βαφτίσουν και Αριστίδη. Δύσκολα, δεν ξέρω κάποιον να λέγεται Άρης. Δηλαδή, επειδή ο Άρης είναι θεός του πολέμου, ναι. Ένας θεός καταστροφικός, θυμονιάρης, δεν το κουστάραν οι αλήθοι, δεν τον κάναν παρέα, ρε παιδί μου. Ναι, ήταν όλο μέσα ήταν στα και γόης. Μήπως τον ζήλευαν και λίγο. Ήτανε, έβγαιναν και τέτοιες συμπάθειες. Κούκλος ήταν. Πρώτα-πρώτα ήταν η χερωμένη, πια είπαμε. Την Αφροδίτη. Την Αφροδίτη, βεβαίως. Θεά του έρωτα. Θεά του έρωτα και του κέρατου. Ανακατόστρα κι αυτή. Ανακάτευε κόσμο. Ήταν πολύ όμορφη και δεν μπορούσε. Να το ελέγξει, να το αντιθασέψει. Το έχουν αυτό μερικές όμορφες. Λοιπόν, δεν ελέγχουν τον εαυτό τους. Υπάρχουν ονόματα των αρχαίων θεών που τα συναντάμε σημερινή. Δηλαδή Ήρα. Ναι, ναι. Ποσειδώνας. Ναι. Ποσειδώνα, ξέρω άνθρωπο Ποσειδώνα. Εγώ ξέρω Ήρα. Ήρα. Αθηνά. Αθηνά, εντάξει, δεν το συζητώ. Αφροδίτη. Αφροδίτη επίσης, αρκετές φίλες μου. Άρτεμις επίσης. Δία, έχεις δει κανέναν. Δία κανέναν. Δεν τολμούν. Δεν τολμούν. Εγώ θα το σκεφτόμουν. Δία. Και Ποσειδώνα, μπα, όχι. Όχι και Ποσειδώνα υπάρχει. Άδη, έχεις δει. Απαπαπαπαπα. Οπότε και τον Άρη δεν το βάζουν. Ήφεστο, ναι. Ούτε ήφεστο. Τα αντρικά ονόματα. Αυτοί οι οποίοι είναι βαφτισμένοι με το όνομα Αριστίδης, πολύ έτσι εύκολα και γρήγορα φωνάζουν τα παιδιά τους Άρη. Αριστομένης, Αριστογείτων. Άρης σημαίνει άριστος. Mm. Εκεί το. Ναι, αλλά δεν μπορεί να σε λένε Αριστοτέλη και να το κάνεις Άρη. Σε λένε Αριστοτέλης. Άριστος τέλειος. Και το κάνεις Άρη. Μην κόβεις το μισό. Μην κόβεις, ρε φίλε. Οπότε, αν σε λένε Άρη, φίλε ακροατή, αν σε λένε Αριστίδη, μην το κόβεις, ρε φίλε. Το καλύτερο όνομα του κόσμου έχεις. Και το ο δίκαιος. Ο Αριστίδης. Και ο... Ήτανε. Άτε. Ο Αριστίδης ο δίκαιος, ο οποίος σύναψε τη συνθήκη της συμμαχίας της Δήλου της λεγόμενης, δηλαδή όλα τα νησιά και κάποια μέρη της υπηρετικής Ελλάδος συμμαχίσανε με την Αθήνα και το κοινό ταμείο το είχε στη Δήλο. Ναι. Και μόλις μπήκε ο αντικατέστηση και μπήκε ο Περικλής, ψήρισε τα λεφτά από τη Δήλο όλες τις συμμαχίες και έκανε την Ακρόπολη. Από τη μια μεριά λες χαλάλι. Μα ο σκοπός αγίασε λίγο το μέσο. Αγίασε. Αλλά από την άλλη μεριά να ψηρίσεις, θα πούμε, τα λεφτά του το συνεταίρου. Να δούμε τι έχει να πει ο Κροατής, αλλά πριν μας πει τι έχει να πει. Ναι. Αυτό που θα πει σε λίγο και θα τον ακούσουμε όλοι να το έχουμε λέει. Έχουμε και το Θησέα στο δρόμο. Τον Θησέα έχει ακόμα να γυμναστεί μέχρι να έρθει. Να το ξεκαθαρίσω, είπα. Είμαι ΠΑΟΚ, είμαι Άρης, είμαι Ολυμπιακός, είμαι ΑΕΚ, είμαι Πανιόνιος. Ό,τι κι αν είμαι. Ό,τι κι αν είναι ο καθένας. Έτσι σωστό είπε, ή λάθος. Φίλε, κοπέλα, δεν δήλωσε Άρης. Μη βρούμε κανένα μπέλα. Μα όχι ότι μας πειράζει άμα δεν έρθουν Άρης. Οι Αριανοί είναι. Πρώτα απ' όλα έχουμε ανθρώπους που λατρεύουμε τη ζωή μας, τα δίναμε για αυτούς, όπως είναι η Ευελίνα. Η Ευελίνα και η γυναίκα μου. Τις αγαπώ και τις δύο. Δεν βλέπω να έδινα τη ζωή μου για τη γυναίκα μου. Θα τη δίνατε, εγώ ξέρω, η αγάπη αυτή είναι μεγάλη. Τη ζωή μου. Μα τώρα, ανθρώπους που μας στηρίζουν μια ζωή, μας έχουν κάνει δύο υπέροχα παιδιά. Να δίνα το ένα δάχτυλο. Από το πόδι, από το χέρι. Το πόδι. Αυτό που δεν όχι, από το χέρι. Όχι, από το χέρι. Το ψηλό, το ένα, ρε παιδί. Το μικρό. Δώστε έναν αντίχημα. Όχι, δεν είναι. Τα άλλα χρειάζονται. Ένα δάχτυλο. Γιάννη Ζάκη. Ένα μάτι έδινα. Ένα μάτι, ναι, για πολύ σημαντικό. Ένα μάτι έδινα. Ένα αυτή έδινα. Παραπάνω τίποτα, μην με κοιτάζει. Θα το διαπραγματευτώ. Γιάννη Ζάτσης πήρε σκυτάλι από Σωτήρη Δασκαλάκη, συνεχίζει να φροντίζει τη ρύθμιση του ήχου και να περνάει ακροατές για να μας συντροφεύουν
στη σημερινή μας εκπομπή, ο πρώτος ξεκινάει από αυτή έχουμε τη στιγμή. Έχουμε για το Θησέα. Θα τον κρατήσουμε το Θησέα. Ναι, αλλά είναι μες στο πέλαγος. Ας κολυμπήσει λίγο. Ας τον να φτάσει στην Κρήτη τουλάχιστον. Καλημέρα σας. Αν θέλετε σταματάω για σας ακούω. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Θέλω να βασανιστεί σαν αυτόν από το πηγάδι, τον Ιωσήφ. Πώς τον λέγαν τότε παλιά. Αυτή την ιστορία. Θέλω να το πάω, 2 μήνες θέλω να τον πάω πίσω το Θησέα. Οπότε κύριε σας ακούμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Με λένε Άρη αλλά είμαι ΠΑΟΚ. Από πού βγαίνει το Άρη φιλέ? Αριστοτέλης. Αριστοτέλης. Κοίτα το λένε Αριστοτέλη το κάνει Άρης. Πώς δεν το κάνεις Τέλης? Θα σου πω. Ναι. Άρης εγώ Τέλης ο ξάδερφος, Αριστοτέλης ο παππούς. Μάλιστα. Ο παππούς κάτι ήξερε ρε φιλέ. Ναι, Αριστοτέλη με φωνάζουν οι θείες ρε οι παπά. Και όσο μεγαλώνεις, θα σε φωνάζουν ακόμα περισσότερο. Αν το είχες Αριστοτέλης, θα είχες περισσότερες επιτυχίες από ό,τι έχεις στις γυναίκες. Σου λέει αυτός είναι ο σοβαρός άνθρωπος. Και εκεί τις τρώει. Η γυναίκα τρώει από τη σοβαρότητα, να ξέρεις. Και δεν μου λες, ρε Γιώργο. Άρης να το γράφω με ήττα ή με γιώτα. Μα μικρόν γιώτα, ξέρω εγώ πώς θέλεις. Όχι, ρε παπά. Πώς γουστάρεις, γράψε το τώρα. Άρης εγώ ξεκίνησα, αλλά από αντίδραση. Ρε κάνε το Αριστοτέλης να βρεις τη δουλειά την ισχύα σου τώρα. Γιώργο. Yeah. Σ' ακούω πολλά χρόνια να ξέρεις. Καλά και πάρα πολύ καλά κάνεις. Ποιον να ακούσεις? Τον είδα. τον άκουσες την περασμένη Κυριακή μέσα από το πούλμαν που πήρε τηλέφωνο? Τον άκουσα τον. Τον τσιμάρα τον είδα. Να σε ρωτήσω ρε εσύ. Ναι. Αυτός από το Πολύκαστρο. Ναι. Τι κάνει? Τι κάνει, ξέρω εγώ τι κάνει. Βάφει κάγκελα. Α, μπράβο. Βάφει κάγκελα. Πού είναι αυτός? Δεν τον άκουσες την περασμένη Κυριακή, σου λέω. Πήγαινε στο. Στο Πολύκαστρο. Δεν τον φέρνεις άλλο. Δεν είναι ενεργός. Ναι, από τους τρελάρους παλιούς σπάνια παίρνουν. Χαθήκανε. Πολύ τρέλα είχε μαζί. Βάριναν, έχουν βαρύνει. Τι μας έχει κάνει αυτή η κρίση έτσι. Ναι. Καλή συνέχεια, ρε παιδιά. Να είσαι καλά, για χαρά. Να είσαι καλά. 2-31-0-287 και 3-8, τι λέγαμε, παιδί μου. Λέγαμε για το Θησέα που κολυμπάει και πριν από αυτόν. Δεν κολυμπάει, με πλοίο πάει. Με τους 14 ομήρους και μπήκε γι' αυτός ανάμεσα και λέει: μπαμπά, εγώ θα πάω και θα τη βγάλω την άκρη εκεί. Και του λέει ο πατέρας σου: θα πας, αλλά με μία προϋπόθεση. Όταν γυρίζει το πλοίο, του λέει. Αν είσαι ζωντανός, θα έχεις άσπρο πανί. Γιατί όταν έφευγε το πλοίο από την Αθήνα, είχε μαύρα πανιά. Είχε μαύρα πανιά. Διότι πηγαίνανε τα παιδιά για σφαγή. Θα αλλάξει πανιά, θα βάλεις άσπρο. Πένθος δηλαδή, ναι. Ή, θα βάλεις άσπρο πανιά. Για να καταλάβουμε ότι... Ότι είσαι μέσα, ρε παιδί μου, ότι ζεις. Και ξεκίνησε, το φτάσουμε στην Κρήτη. Όχι, μισό λεπτά, γιατί δεν έχει happy end. Βιάστηκαν πολύ. Έχει πολύ θέμα όμως. Τουλάχιστον να τον αποβάσουμε. Με τίποτα. Μια χαρά έχει ζεστούλα και πάνω μια χαρά είναι. Ναι, ζέστη. Ήταν Μάιο, Ιούνιο πηγαίνει. Εδώ υπάρχει κόσμος έξω που περπατάει στον δρόμο και μας ακούει από ακουστικά τώρα και κρυώνει το Θησέα. Μάλιστα. Θα λυπηθώ. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το θέμα με το βέτο του Λουτσέσκου. Α! 2-3-10-287-888 για να μπείτε στην παρέα μας. Οι Ρουμάνοι λοιπόν αναφέρονται στην επιθυμία του τεχνικού του δικεφάλου του Βορρά να μην φύγει ο παίκτης, αλλά και την καταλυτική παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη. Αυτό σχολιάσαμε και προηγουμένως για το σημαντικό ρόλο που παίζει να εμπιστευθείς τον προπονητή που έχεις επιλέξει και μέχρι στιγμής έχει δικαιώσει. Βεβαίως. Σε αρκετά δύσκολες προηγούμενες χρονιές όπου εξωαγωνιστικά έπρεπε να διαπραγματευτείς και να αποδείξεις τη δυναμική σου με την ταλαιπωρία την περσινή, πρωταθλήματα κλπ. Έσω αγωνιστικά να αντιμετωπίσεις άλλα προβλήματα, διαιτητικά και μη. Σιγά σιγά φαίνεται ότι μια διαδικασία στρώνει, μια διαδικασία χρόνων αρχίζει και καποφορεί. Καλύτερα. Οπότε όταν εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα πλάνο, το λέγαμε και στο διάλειμμα, εμπιστεύεσαι μια διαδικασία ορθολογιστική που πρέπει να ακολουθεί κάθε οργανισμός. Σχεδιάζω κάτι. Φαντάζομαι, το οραματίζομαι, το σχεδιάζω, το υλοποιώ, το ελέγχω. Αυτό που υλοποίησα, ρε παιδιά, μου κάνει, δεν μου κάνει. Και αν κάτι δεν μου κάνει, επιστρέφω στο σχεδιασμό να το αλλάξω. Εάν μου κάνουν τα 8 και δεν μου κάνουν τα 2, θα αλλάξω τα 2. Θα αλλάξω τα 2, θα τα αλλάξω όλα μαζί από την αρχή. Πώς έρχεσαι εσύ και μου ταράζεις το σύνολο και το... Έχουμε γραμμουλά.
Όχι, όχι. Δεν θέλω να περιμένει κόσμος. Ο Λουτσέσκου λοιπόν δεν ήθελε να πουλήσει και άλλον παίκτη στάρ, θα μπορούσε κανείς να πει, μετά τον Αλέξανδρα Πρίγιοβιτς. Ελένη Μπούτου. Μπορεί έχουμε. Να μην έχουμε κρατή. Έχουμε όμως Ελένη Μπούτου, την οποία θα αμέσως θα δώσουμε, στην οποία θα δώσουμε αμέσως το λόγο. Να μάθουμε και νέα. Να μάθουμε και νεότερα. Ελένη, καλή χρονιά. Καλημέρα. Χαίρετε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δεν τα έχουμε πει, αλήθεια. Δεν τα έχουμε πει. Καλή χρονιά, Ελενίτσα, με σου εύχομαι να είσαι φωτισμένη, καλότυχη και να συνεχίσεις αυτή την εξαιρετική πορεία που έχεις στη δημοσιογραφία, παιδί μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε λοιπόν σε όλους. Ανταποδίδω τις ευχές, αλλά εγώ σας καλώ αυτή την ώρα που τα χνεβενά. Είμαστε εδώ σε ένα ξενοδοχείο της πόλης, γιατί σε περίπου μισή ώρα, ακριβώς μία η ώρα περίπου, είναι να ξεκινήσει η εκδήλωση που έχει ετοιμάσει εδώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χρεβενών με επίτιμο καλεσμένο τον Ιβάν Σαββίδη. Περιμένουν εδώ οι άνθρωποι, έχουν ετοιμάσει τα πάντα και εμείς βρισκόμαστε στο χώρο και στην εκδήλωση. Έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι τα πάντα για να υποδεχθούν τον μεγαλομέτωχο βεβαίως. Βλέπω αρκετές πλακέτες, οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε και σχετικές βραβεύσεις. Ηχεία εδώ, άρα θα έχουμε και παραδοσιακούς χορούς και νομίζω ότι θα ακούσουμε και ένα στίγμα των σκέψεων του Ιβάν Σαββίδη. Όλα αυτά όμως μετά τη μία, οπότε θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία μαζί σας για να ακούσουμε και ζωντανά αυτά τα οποία θα πει ο μεγαλομέτωχος και πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ελένη, ανά πάσα στιγμή μας διακόπτεις και μας δίνεις όλο το ρεπορτάζ. Ακριβώς. Έχουμε συνεννοηθεί και με τον Ιχολίπτη εκεί. Οπότε, έτσι. Ό,τι έχει εδώ από Ιβάν Σαββίδη και από την εκδήλωση εδώ στα Χρεβενά, είμαστε σε επικοινωνία για να το μεταφέρουμε ζωντανά. Και όταν ολοκληρώσεις, για να αρχίσεις να το σχεδιάζεις από τώρα στο μυαλό σου, παίρνα και μια βόλτα από την Κοζάνη. Θα έχω ενημερώσει εγώ εκεί μια σκηνή πατρίδα μου να σε φροντίσουν. Να σε ταΐσουν καλά, να σε ποτίσουν καλά, να περάσεις όμορφα. Είναι μια ωρίτσα. Να διασκεδάζεις καλά, σου κάνουν και μια προξενιά. Να σου κάνουμε και ένα προξενιό, ωραία, Ελένη. Ωραία. Ελένη, σε περιμένουμε. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Δείτε τώρα, τρεις συνδέσμους πάω και Κοζάνη. Μεγαλύτερη σαφέστατα πόλη. Τα Χρεβενά είναι αυτά τα οποία σκέφτηκαν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Εξαιρετική, θα λέγει κανείς. Τη σκέψη, τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να την υλοποιήσουν. Είναι αλήθεια ότι το Χρεβενό είναι πιο ανεβασμένο σε πολλά πράγματα, παρόλο που η Κοζάνη είναι η μούρη της περιοχής. Δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι και σε υπηρεσίες και σε δόμηση είναι αρκετά πίσω τα Χρεβενά. Η αλήθεια είναι πιο μικρή πόλη. Όμως οφείλω να τους αναγνωρίσω ότι σε διαδικασίες και σκέψεις δημιουργικές είναι πιο μπροστά. Φροντίζουν και γίνονται αγώνες μοτοσυκλετιστών, ας πούμε. Άρα η τοπική περιοχή, τα χωριά όπως είναι ο Ζιάκας, αρκετά ψηλά, ορεινά, όμορφα χωριά, και οι ξενοδοχειακές μονάδες δουλεύουν. Τα χωριά τους είναι όμορφα, εσύ πάρει μια παράδοση. Είναι όμορφα, είναι ορεινά, όταν πηγαίνεις στην Πέτρες αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι σιάτιστα, δεν είναι ζαγοροχώρια, δεν είναι τέτοιου τύπου. Εύκολα το μυαλό κάποιου θα πήγαινε σε παραδοσιακούς οικισμούς της Καστοριάς. Να, κάπως έτσι το είχα. Η σιάτιστα είναι προς την πλευρά των Χρεβενών βέβαια, αλλά έχει φοβερή βλάστηση, έχει πολύ πράσινο, έχει ποτάμι, έχει γεφύρια, είναι όμορφα. Αξίζει κανείς τον κόπο νέος, να με την να παρέα πάει. Του πάει προς τα εκεί. Πού θα τον έλεγες να διασκεδάσει, στο Χρεβενό ή στην Κοζάνη? Όχι, όχι, η διασκέδαση στα Χρεβενά δεν είναι αρκετά. Δεν είναι, γιατί όχι. Έχω μάθει ότι εκεί πάνε οι Κοζανίτες και περνάνε όχι, καλά. Οι Κοζανίτες δυστυχώς επιλέγουν, εκτός από την Κοζάνη που έχει μια καλή νυχτερινή ζωή, να πάνε Πτολεμαϊδα. Έλα ρε. Που έχουμε τη μεγάλη την παλαιότητα. Η Πτολεμαϊδα έχει νυχτερινή ζωή, περνάει καλά ο κόσμος, έχουν αρκετά ξενυχτάδικα. Τα μπουζούκια τα επωνομαζούμενα, οπότε ναι, η Πτολεμαϊδα είναι άκουσα. Χρειάζεται βίζα, ναι. Όχι, έτσι, με τη μία πας. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Είναι, ναι, και στη Λάρισα πας παντού. Σε ποιο κομμάτι είναι? Προς τη ΔΕΗ. Ελληνικό μέρος είναι η Πτολεμαϊδα. Η Πτολεμαϊδα, ελληνικότατο. Έλα ρε φίλε. Εντάξει, ναι, είναι. Εντάξει. Το ότι έχουμε μια αντιπαλότητα, γιατί ισχυρίζονται ότι παίρνουν όλο το καυσαέριο και το φούμο και το κάρβουνο, που δεν ισχύει. Δηλαδή, τι τον έχει στον αέρα, που τον έχει παντρευτεί, να φεύγει μόνο προς τα δεξιά. Έλατε. Αντιπαλότητα μεγάλη. Σου λέει, γιατί να παίρνουν και από εκεί θέσεις εργασίας. Κάτσε, ρε παιδί. Θα πάρουμε. Πρώτα Κοζάνη είμαστε, ρε φίλε. Πρωτεύουσα νομού. Καθίστε καλά, ένα το θέμα. Δεύτερον, έχουν όμως Πτολεμαίο. Και κέντρο υγείας. Από τον. Ίσως από τους πιο σημαντικούς στρατηγούς του Μέγα Αλέξανδρου, ήταν από την Πτολεμαίδα, ο Πτολεμαίος, ο οποίος πήρε και το καλύτερο κομμάτι, την Αίγυπτο, παρακαλώ. Από αυτόν προέρχεται και η Κλεοπάτρα, η τελευταία φαράω. Οπότε δεν δικαιούστε καμία θέση στη ΔΕΗ. Πάρτε την Αίγυπτο, αφήστε μας εμάς να πάτε δουλέψουμε. Πάτε στην Αίγυπτο. Δίκαια πράγματα. Δίκαια πράγματα. Πάμε σε διάλειμμα, Αποστολίτσα. Πάμε.
Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της Εύης με μόνο 5 ευρώ. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, μπορείτε να φτιάξετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Τιμές κρίσης, 5 ευρώ μόνο, σε κούραμα και με εκπληκτικά προϊόντα Schwarzkopf μπορούμε να περιποιηθούμε την κόμη σας. Εξειδικευμένοι κομμωτές και κομμώτριες από Στολία φτιάχνουν πραγματικά κομψοτεχνήματα. Και όπως λέμε, δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της Εύης. 515-017 το τηλέφωνο. 231-0-515-017. Βάλε μου Αιγαίο, ρε φίλε, να φτάσω στην Κρήτη, να δω από μακριά τις οροσειρές του Ψιλορίτη, να πιάσω στεριά, να κατεβάσω το πλήρωμα και ο Θησέας που λες. Μισό λεπτά. Τι μισό λεπτά. Εξαιρετικό το τραγούδι. Έξω να βρέχει λίγο. Το κρύο να τσούζει την επιδερμίδα τόσο όσο. Αλλά σιγά σιγά να κοιτάμε μπροστά προς το Πάσχα και το καλοκαίρι. Να φτάνουμε και στην Κρήτη. Και να ψάχνουμε τους καλοκαιρινούς μας προορισμούς. Μπορεί να είναι στην Κρήτη, μπορεί να είναι στη Δήλο, μπορεί να είναι όπου καθένας επιθυμεί να Σαντορίνη, πάει. Σαντορίνη, λίγο είναι δεν Σαντορίνη. Έχω πάει ποτέ στη Σαντορίνη. Στο νησί μου δεν πήγες. Απαπα, θα πάω. Ναι, βέβαια. Θα πάω και θα είμαι εδώ να το μοιράζω μαζί σας. Μέχρι τότε όμως έχουμε ακροατές και φέτος θα αλλάξουν κυρίες και κύριοι τα πράγματα. Το δηλαδή 2019 θα έχουμε αλλαγές. Έχουν προτεραιότητα οι άνθρωποι που μας ακούν, μας στηρίζουν και επικοινωνούν μαζί μας. Μάλιστα. Και έχουμε το φίλο που σήμερα έχει γίνει viral, με αυτό να ασχολούμαστε, τον φίλο τον Άρη, ο οποίος έχει βαφτιστεί Αριστίδης, αλλά συστήνεται Αρίστος. Αρίστος! Και έχουμε να το αφιερώσουμε τραγούδι. Και υπάρχει τραγούδι για Αρίστο. Για ακούστε. Έλα ρε, Αποστολίτσα, με τρομάζει. Οι μουσικές μας επιλογές φέτος είπαμε ότι θα είναι διαφορετικές. Θα έχουν ιστορία. Έχει και μπουζουκάκι. Τι ωραίος ήχος, δεν είναι. Αφιερωμένο. Στο φίλο τον Αριστίδη. Τον Αρίστο, τον Αρίστο. Και σε όλους φυσικά. Τους συνονόματους με τον φιλοκρατή. Ορίστε στη γραμμή να μην περιμένει, παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Στην αποστολία. Αυτή είναι η αποστολία που αγαπήσαμε, ρε φίλε. Σήμερα παίζει μπάλα. Μπορεί να την κυνηγήσαμε μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι, αλλά από τη στιγμή που καφύλισε τα δαχτυλίδι και γύρισε στην εκπομπή, είναι η αποστολία που αγαπήσαμε, τέλος. Τολμάω ρε Νίκο, τολμάω. Εκτός ότι το κάνω από καρδιάς, είμαι έξυπνο κορίτσι, είμαι κοζανίτισα. Έβαγες λίγο κυνήγι να ξέρεις. Πολύ, σας αγαπώ. Μπορείτε να... Εσείς οι δυο, εσείς πρώτα απ' όλα και ο Νίκος όμως, μπορείτε να με κυνηγήσετε όσο θέλετε. Νίκο μου, καλή χρονιά, με υγεία για σένα και την οικογένειά σου, καμιά περιπέτεια εύχομαι ποτέ ξανά. Να είσαι καλά κούκλα μου, σε ευχαριστώ πολύ και βέβαια να πούμε ότι σε αυτή την ελληνική ταινία που έβαλες αυτό το τραγούδι υπάρχει ένας ύμνος, ένα τραγούδι ύμνος που τραγουδάει ο Παπαμιχαήλ, ένα εκπληκτικό ζεμπέκικο το οποίο λέγεται «Εγώ με του Βαρκάρη γιος». Αν μπορεί το βουνό της Ηχοληψίας να το βρει και να μας το βάλει δυο στροφές, στην πορεία καλό θα ήταν. Και το αφιερώσουμε λοιπόν, στον Νίκο, από την ταινία το Λεβεντόπεδο, νομίζω. Ναι, έτσι, ναι. Λοιπόν, φίλε Γιώργο, έχεις χαιρετίσματα από τον Αντελίνο Βιερίνια. Ναι. Σήμερα το πρωί παρακολουθήσαμε προπόνηση. Ναι. Έχεις τα χαιρετίσματα του αρχηγού και όλης της ομάδος. Υπάρχει ένα εκπληκτικό κλίμα, γι' αυτό με βλέπεις έτσι χαρούμενο. Υπάρχει ένα εκπληκτικό κλίμα στην ομάδα, μια ψυχολογική ανάταση γενικώς από όλα τα παιδιά και μια αισιοδοξία ότι στο τέλος εμείς θα πιούμε το γλυκό κρασί της γιορτής να πω. Πέρα από κανένα δυο ψιλοπροβληματάκια που υπάρχουν στην ομάδα από τραυματισμούς, όλα τα παιδιά χαίρουν άκρας υγείας και θα γίνει τεράστια μάχη το ποιος θα ξεκινάει βασικό στην ομάδα. Εντυπωσιάστηκα σήμερα από την προσπάθεια επιτέλους, αυτή. Επιτέλους, ρε παιδί μου, να γίνεται μπελά στο κεφάλι του προπονητή. Ποιος θα χρησιμοποιηθεί, ρε Νίκο, δεν είναι φοβερό. Είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και το σημαντικότερο είναι ότι ο Ρουμάνος ξέρει από όποιον και να βάλει μέσα ότι δεν θα πάρει το 100% μόνο των δυνατοτήτων, αλλά θα πάρει το 1000%.
Και αυτό που εντυπωσιάζει είναι περισσότερο, γιατί τώρα αρχίζει και καίει μπάλα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βγουν οι άντρες μπροστά. Κατάλαβες. Ναι. Δεν υπάρχει βήμα πίσω. Και χαίρομαι που βλέπω ακόμα και τα πιτσιρίκια και το Λίρατζι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα υπόλοιπα τα παιδιά, τα οποία λες και είναι παίκτες που παίζουν στην πρώτη ομάδα εδώ και 150 χρόνια, ας πούμε. Πριν φτάσουμε να επικεντρωθούμε στα θέματα της ομάδος, θέλω πραγματικά να επισημάνω το ότι ήσουν από τους λίγους ακροατές, οι οποίοι και φίλους, που συζητάμε για ποδόσφαιρο, γιατί αυτή είναι η αγάπη μας και το πάθος μας, αυτή είναι η τρέλα μας και γι' αυτό συζητάμε τις περισσότερες φορές. Την επιμονή σου όταν έλεγες, ρε παιδιά, είναι μία παικτούρα ο Καντουρί, αλλά ακόμα δεν έχει φτιάξει, δεν έχει ανοίξει, γύρισε και ξυνισμένος ήταν και αυτός όταν ήρθε, σιγά σιγά θα προσαρμοστεί και θα παίξει. Φτάνει σε ένα σημείο που ο παίκτης αρχίζει και βγάζει μάτια. Και εκεί πάνε να τον δώσουνε. Επέμβαση του Λουτσέσκου και ο παίκτης μένει. Τι έχεις να πεις για αυτή την κίνηση και για, για τον παίκτη? Κοίταξε να δεις. Το ότι τι μπορεί να προσφέρει ο Έλκα Ντουρί στην ομάδα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά σαν Νίκος το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό που θα με στεναχωρούσε... Το υποστηρίζεις εδώ και πολύ καιρό όταν ο παίκτης έμπαινε μέσα και δεν έδειχνε τίποτα. Ναι. Ξέρω στην Ελκαντουρί και το τι μπορεί να προσφέρει. Θα ήμουν πάρα πολύ στεναχωρεμένος εάν έφυγε αυτός ο ποδοσφαιριστής και τον κατατάσσαμε σε μια κατηγορία Μάρτερς, Μαντούρο, Λεβέκ κτλ. Γιατί δεν είναι τέτοιος αθλητής ο Ελκαντουρί. Τέτοιο είναι και στόχο πει ότι θέλει να φύγει ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Ο στόχος του είναι να φύγει στην Ιταλία. Αλλά χρωστάει κάτι σε αυτή την ομάδα. Η οποία τον περιέλθαλαψε, μπορώ να το πω. Εντάξει, γιατί ήρθε και γιάτρεψε κάποιες πληγές που είχε και όχι μόνο σωματικές. Θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος στο τελευταίο τετράμινο το οποίο μας αναλογεί να βάλει και αυτός ένα λιθαράκι, ούτως ώστε να είναι και αυτός μέρος της ομάδας, γιατί μέχρι στιγμής ήταν ένα ξένο σώμα για την ομάδα. Και στο τέλος της χρονιάς να πούμε ότι και ο Έλκα Ντουρί είναι σε αυτούς ο οποίος βοήθησε για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και το κύπελο και να βγούμε στο Champions League. Είναι αλφα κλάς αθλητής, Γιώργο. Δεν είναι αυτός που βλέπουμε στα παιχνίδια. Ο αυτός που έχει πάντα τα μούτρα τα κατεβασμένα, τα στεναχωρεμένα και όλα αυτά. Ένας αθλητής με πολλές δυνατότητες. Δεν φαινόταν στεναχωρεμένος, φαινόταν ξυνισμένος, όπως πολύ σωστά έχεις αναφέρει. Αποστολία, ρε παιδί μου, της παλιάς εποχής. Εκείνο το ξινό. Ναι. Που έκανα 10 χρόνια του το βγάλω από πάνω. Εγώ είμαι με ένα χαμόγελο συνεχώς. Και είχε μια ξυνήλα το χαμόγελό σου. Ξυνήλα. Ήταν η άμυνά σου τότε. Τι να κάνω. Δεν τα είπαμε. Άλλο άμυνα, άλλο ξυνήλα. Επίσης, φίλε Γιώργο, σε κάποια συζήτηση που είχα με κάποιο μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας πάνω σε ποδοσφαιρικά θέματα, έτσι σε ένα καφεδάκι, σε ένα τσάι που ήπιαμε, ήταν το εξής και το πολύ πιο σημαντικό από όλα αυτά που συζητάμε, ότι ο Έλκα Ντουρί είναι ένας παίχτης τσιπαρισμένος. Δηλαδή, ένας παίχτης ο οποίος έχει ποδοσφαιρική παιδεία, όπως είχε ο Κάμπος, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένας είναι ο Καντουρί είναι ένας αθλητής ο οποίος ο προπονητής του λέει 2 και καταλαβαίνει 7. Και μπορεί τακτικά να είναι όπως και ο Σάχοφ είναι ένας τέτοιος αθλητής. Αλλά το κορμί τους αδικεί όλη αυτή την προσπάθεια. Και ένας προπονητής πάντα χρειάζεται έναν βαθμοφόρο στο μυαλό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο Ουάρντα, ο θεός της Αιγύπτου, ο Άμωνας Ρα, τον έχει ας πούμε πρικίσει με πολλά καλά. Αλλά τον τέταρτο τον έχει ακατοίκητο. Δεν μπορεί λοιπόν ένας προπονητής να στήσει το πλάνο του πάνω στο κεφάλι του Ουάρντα. Γιατί δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να τον έχει εμπιστοσύνη. Σε ένα κεφάλι όμως είναι, όπως είναι του Έλκα Ντουρί, όπως είναι του Σάχοφ, όπως είναι του Μαουρίτσιο, παρόλο που ο Θεός δεν τους έχει πρικίσει με τόσο ταλέντο, ο προπονητής ψάχνει τις αφαιρές του. Μάλιστα. Και βλέπεις ότι παρόλο που στην ομάδα έχει έρθει
ένα παιδί όπως λέγεται Ζαμπά, ο οποίος είναι τεχνίτης, ο οποίος είναι γρήγορος κτλ. Κτλ. Δεν έχει τη σταθερή ακόμα και σήμερα του Κάμπος. Και ναι, προβληματίζεται από εκεί πολύ ο προπονητής μας. Κάμπος έβαζε και εμπειρία μέσα, την οποία είναι το παιδί 20 χρόνων δεν μπορεί να την έχει. Αυτό είναι αλλά το σημαντικό. Σε σωματικά προσόντα είναι πολύ καλύτερος ο Κάμπος. Ο Ζάμπα. Αλλά σήμερα εάν υπήρχε Κάμπος στην ομάδα, ο Ζαμπά δεν θα έπαιζε τα παιχνίδια. Θα ένιωθες μια σιγουριά, βέβαια, σίγουρα. Σίγουρα. Όπως επίσης και ένα άλλο παιδί το οποίο είναι ένα αδάμαστο άτι να το πω, είναι και ο Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος είναι εκπληκτικός. Αλλά τακτικά δημιουργεί πονοκεφαλιές, ας πούμε, στο Ρουμάνο. Πάνω σε κάποια τακτικά θέματα, όταν ο Ρουμάνος, ας πούμε, θέλει την ομάδα να την έχει δεμένη με σειρματόπλεγμα, ο Ουάρντα και ο Ενρίκε είναι οι αναρχικοί της υπόθεσης, οι οποίοι δεν μπαίνουν σε καλούπι. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται εκεί στα χάφρε, Νίκο? Ποιοι θα παίξουν? Εκεί γίνεται ένας τεράστιος πόλεμος. Είδα και το Μίσιτ, το παιδί, πρικισμένος, ψηλός αθλητής, θεωρητικά με τον πόη του γρήγορος, εγκεφαλικός παίκτης. Όχι όμως, θα το πω, όχι όμως σε φυσική κατάσταση που μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει πρωταθλητισμό. Θέλει σιγά σιγά να μπει στην ομάδα. Με χάλασε πολύ. Και χάλασε και πολύ κόσμο. Γιατί πράγμα? Ρε φίλε, μου το έλεγε και η Αποστολή προηγουμένως. Ο τρόπος, δηλαδή, παίζεις έναν αγώνα, είναι ο πρώτος σου αγώνας. Ωραία. Ναι. Μπαίνεις μέσα σε ένα γήπεδο πολύ δύσκολο. Με καιρικές συνθήκες τρομερές. Συνεχόμενη βροχή, καταιγίδα. Ένα κόσμο που κάθεται σε ένα γήπεδο προϊστορικό, χωρίς σκέπαστρο, που τρώει τη βροχή 2 ώρες συνεχόμενες και περιμένει από σένα να του δώσει μια χαρά. Και βάζεις τον γκολ, δηλαδή έχεις την ευλογία στο πρώτο μάτς που κάνεις να πετύχεις γκολ. Και μου κάνεις πιπίλα το δάχτυλό σου, ρε φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες το να κάτι εκεί πέρα, μην το ξανακάνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια αρσενική, μια άγρια ομάδα. Δεν γίνεται, ρε Λιμιέ, να βάζει το πρώτο σου γκολ στην Ευρώπη και να κάνεις υπόκληση. Όπως κάνανε οι Γάλλοι Βαρόνι. Δεν γίνεται να μου βάζεις το πρώτο γκολ και να μου κάνεις πιπίλα, ρε, και ο άλλος είναι. Περιμένει να έρθει στο κάγκελο. Θέλεις να σου πω κάποτε τι μου είχε πει ο Κώστας ο Φραντζέσκος όταν έβαζε τα γκολ με το φάουλ? Ναι. Μου είχε πει ότι... τώρα βέβαια και στο ραδιόφωνο είμαστε, θα μπορούσα να το πω βέβαια ευγενικά. Έτσι θα το πεις. Όταν βάζει γκολ ένας αθλητής, επειδή η παλμή του είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο υψηλή, μπορεί να είναι 130-140, το θεωρούσε εισάξιο με έναν οργασμό. Έτσι αισθάνεται ο αθλητής μέσα σε μια γεμάτη τούμπα όταν βάζει γκολ. Από εκεί και πέρα οι αντιδράσεις είναι όπως του βγαίνουνε, χωρίς να μπορεί να τις σχεδιάσει. Δηλαδή να πει ότι εγώ όταν θα βάλω γκολ, ρε παιδί μου, θα πάω και θα κάνω αυτό. Ό,τι έχει σκεφτεί σβήνεται και ενεργεί με το ένστικτο εκείνης της δεδομένης στιγμής. Το αν θα βάλει το χέρι στο στόμα, το αν θα πει σκάστε, το αν θα υποκληθεί, το αν θα γονατίσει, το αν θα πηδήξει τα κάγκελα, είναι κάτι το οποίο του βγαίνει εκείνη την ώρα. Εγώ πάντως εγώ, Νίκο, θα διαφωνήσω, όχι ως προς αυτό που λες. Θεωρώ ότι πράγματι η αδρεναλίνη της στιγμής και γενικότερα του παιχνιδιού 90 λεπτά μπορεί να σε οδηγήσει σε αυθόρμητες κινήσεις και συμπεριφορές. Ναι, ρε φίλε. Πολλοί από τους ποδοσφαιριστές που έχουμε δει τόσα χρόνια να πανηγυρίσουν όμως έχουν σκεφτεί από πριν, όπως διάφορα τυχαίστατα περιστατικά με πελεκάνους και τροφές κλπ. Που τα έχει σκεφτεί ο άλλος για να το κάνει εκείνη την ώρα. Είναι μια εικόνα που την έχει στο μυαλό του. Ναι. Κάποιοι που έχουν οικογενειακό, τέλος πάντων, μια οικογενειακή πολύ μεγάλη χαρά των ερχομένων παιδιού. Οπότε είναι κάτι που γενικότερα το βιώνει εκείνες τις ημέρες και θέλει να το γιορτάσει με αυτόν τον τρόπο. Όμως, δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό μόνο για να μου απαντήσει ολοκληρωμένα. Όμως, λέω, εκεί φαίνεται και η διαφορά στον τρόπο που. Ή μάλλον είναι ένας ακόμα λόγος για τον κόσμο να δεθεί με έναν αθλητή
που προτεραιότητα στο μυαλό του και στην αντίδραση μιας αυθόρμητης στιγμής είναι να πάει στον κόσμο. Έτσι, μπράβο. Κατάλαβες, θέλω να σου πω, Νίκο, εκεί, είναι, αν πάρουμε ότι είναι αυθόρμητη η αντίδραση, τότε για μένα είναι ακόμα χειρότερο, γιατί θα πρέπει... Και όταν είσαι τούμπα, ναι, ένα παραπάνω. Ένα θα πρέπει παραπάνω. Να έχεις τόσο πολύ στο μυαλό σου που βρίσκεσαι ένα χρόνο. Έτσι. Που παίζεις στην ομάδα, μισό χρόνο, δύο, που ξέρεις τη δίψα, ξέρεις τη διάθεση αυτών των ανθρώπων να στηρίξουν, που τους βλέπεις σε χιόνια, σε κακουχίες, εκτός έδρας, εκτός Ελλάδος. Οπότε αυτό θα πρέπει να είναι η πρώτη σου εσωτερική διάθεση, κατάλαβες. Και το πρώτο που πρέπει να σε πει ο ψυχολόγος, να τελειώσω, ο πρώτο που πρέπει να σε πει ο υπεύθυνος που είναι πάνω σε αυτά και καθοδηγεί τους παίκτες, ότι κοιτάξτε, τα βάζετε γκολ, πανηγυρίζετε το όπως το πανηγυρίζει η κερκίδα, κολλασμένα. Ούτε υποκλήσεις θέλω, ούτε αλάτι που έκανε ο Μιστακίδης μια φορά. Έστελνε αλάτι. Το λέω εγώ. Έβαλαμε γκολ με τη Λάρισα, σπάσαμε την παράδοση μετά τόσα χρόνια και έκανε πως ρίχνει αλάτι αυτός ο Τούρκος. Μου θυμάσαι. Ναι. Τώρα μου βγάζεις την πύλα. Όταν βάζετε γκολ, λοιπόν, και εδώ ενδεχομένως να φταίει και ο υπεύθυνος που πρέπει να συμβουλεύει τους παίκτες ότι εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο κόσμος αυτός την αγαπάει πολύ την ομάδα, είναι αρσενικός και είναι και αγριάνθρωποι. Και περιμένει. Και περιμένει κάτι από σένα, ρε φίλε, μην του κάνεις πιπίλα. Για αυτή τη στιγμή σου. Θα του το συγχωρέσουμε για πρώτη φορά. Αν δεν υπάρχει, όπως είπε και η Αποστολία, στο μυαλό κάτι το οποίο οδηγεί και τον αθλητή να βάλει γκολ, γιατί θέλει εκείνη την ημέρα να βάλει γκολ. Για ένα κίνητρο έξτρα. Την Αποστολία, ναι. Για ένα κίνητρο, ή μπορεί να έχει θυμό μέσα του, ή μπορεί να έχει μια ευχαρίστηση που έγινε, το σκέφτεται πως θα ενεργήσει και το έχει κάνει και πρόβα στον καθρέφτη. Τώρα, όσον αφορά για το Μίσιτς, εγώ αυτό που κατάλαβα ήταν στον γκολ που έβαλε, ήθελε πρώτα να ευχαριστήσει τη γυναίκα του με το παιδί. Διότι... Και εμένα που ήμουν ρέμε στη βροχή δεν θα με ευχαριστήσει με τη γυναίκα του. Άσε με και εσύ και η γυναίκα σου, ρε φίλε. Που παίρνεις ένα τα εκατομμύρια εμένα που είμαι μέσα στην βροχή. Ο Μίσιτς δύο χρόνια... Και είμαι γυμνός από τη μέση και πάνω και χοροπηδάω σαν τον τρελό μου. Κάνεις τώρα πιπίλα. Έχει περάσει αυτό το παιδί στη Sporting πάρα πολλά, γιατί δύο χρόνια ήταν στην αφάνεια. Με αποτέλεσμα η γυναίκα του να τον στηρίξει στην επιθυμία του να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα λοιπόν και να πούμε ότι πρέπει οι οικογένειες αυτών των παιδιών να είναι... Βράχοι, να τους στηρίζουν για να μπορούν να αποδίδουν καλό. Μπας περιπτώσει, το κάνουμε ένα χι και επειδή είσαι κοντά, δώστε ένα μήνυμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Την άλλη φορά να δαγκάσει το κάγκελο θέλουμε. Την επόμενη. Να έχουν ένα στόχο, μόνο αυτό, Νίκο. Να επιβραβεύουν. Εγώ αυτό που του ευχήθηκα είναι να το δούμε στην ενδεκάδα πιο γρήγορα. Και να δαγκάσει, θέλω να το δω να δαγκάνει κάγκελο στην 4. Έτσι πες το να πηγαίνει rotation, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι συντελούν για την επιτυχία του, οικογένεια, κόσμος, προπονητής, ένας-ένας να έχει τόσες ευκαιρίες να τους επιβραβεύσει σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Κάνε και μια πιπίλα, βάλε τρία γκολ, πάρε στο τρίτο, την αγάπη του κόσμου και στο τρίτο να πούμε, κάνε και μια πιπίλα και πες και στην καρδιά αυτό για τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Αλλά το πρώτο μες στη βροχή και εγώ χοροπηδάω μες στο χιονό νερό και περιμένω από σένα. Χαιρετισμό και μου κάνεις πιπίλα, ρε, μεγάλε. Έχουμε το τραγούδι του Νίκου. Ωραία. Σε έχει τραγούδι αποστολή. Φτάσαμε στο... Και με αυτό θα πάμε και στο διάλειμμα. Γεια σου, Νίκο. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα θα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο για την εντεκάδα, Νίκο. Βεβαίως. Συγκέντρωσε πληροφορίες, Νίκο. Αύριο και πάλι παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, για σένα αυτό. Τι ωραίο τραγουδάκι είναι. Έχει και ωραία εισαγωγή. Μετά θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ. Έχω να ζητήσει να δω εδώ τι περιμένουν από πληροφορία, όπως μας είπε και η Έλενη Μπούτου. Να ανακοινωθεί όταν είναι έτοιμη. Μέχρι τότε όμως εγώ θα δώσω ένα έτσι κομμάτι της ειδησιογραφίας και του ρεπορτάζ. Σχετικά με το τι οραματίζεται, τι πιστεύουν τέλος πάντων οι άνθρωποι εκεί στην ΕΠΣ Γρεβενών για τα σχέδια του Ιβάν Σαββίδη στην περιοχή. Νομίζω ότι καθόλου τυχαία δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται μια τέτοια ένωση από τα τόσα χρόνια που εμπλέκεται στον ελληνικό αθλητισμό ο Ιβάν Σαββίδης. Θεωρώ ότι πράγματι είναι προσωπική μου άποψη, ο ίδιος μέσα σε λίγα λεπτά φαντάζομαι ότι θα τοποθετηθεί, ότι είναι σημειολογική, ότι έχει στο μυαλό του πράγματα για την περιοχή.
Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να φανταστώ ότι καμιά άλλη ένωση δεν τον έχει καλέσει. Δεν είναι δυνατόν. Αγοράζουμε τη ΔΕΗ. Θα είμαστε σπόσαρες ΔΕΗ. Εκεί έχουμε πολλά προβλήματα. Πρόλαβαν, μου φαίνεται άλλοι. Ποιοι μας πήραν τη ΔΕΗ. Ορμήξει τόσα, δεις, θα τα καθαρίσει όλα. Θα εξαγοράσουμε και τα ποσοστά των άλλων. Ρούβλι υπάρχει πολύ, φίλε. Λοιπόν, μας ακούνε εδώ από Χαλκιδική. Α. Αλλά επειδή είναι και πέντε, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με αφιερώσεις, γιατί είπαμε ότι προτεραιότητα το 2019 έχει ο κόσμος μας. Έχω ήδη δύο γλυκά. Η αποστολή έχει μείνει στα Χριστούγεννα ακόμα, παιδιά. Γιατί, τι να κάνω, πρώτη φορά είναι μετά την πρωτοχρονιά που ήρθα. Ναι, αλλά έχουμε και κάτι άλλο το πολύ σημαντικό για την πόλη μας και την ιστορία της. Πολύ σωστό. Έχουμε πολλά θέματα και δεν μας φτάνει ο χρόνος. Είχαμε τα γενέθλια των 93 χρόνων, παρακαλώ, του θρυλικού Απόλλωνα της καρδιάς μας, του θρυλικού Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και μια και βρίσκεσαι κοντά στον Αριστέχνη, φυσικά, που είναι και η μήτρα του συλλόγου του ιστορικού, του θρυλικού και του τόσο αγαπητού για όλους εμάς τους πρόσφυγες Απόλλωνα Καλαμαριά, ο οποίος περιέχει δηλητήριων φοβερών. Έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα, έτσι είναι, είμαι πολύ κοντά. Εμείς επιλέξαμε ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο να το γιορτάσουμε μία ημέρα πριν, να δημιουργήσουμε και να υλοποιήσουμε μία επιστημονική μερίδα, θέλοντας να δείξουμε ότι τα αεραστεχνικά σωματεία θα πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο την αθλητική βέβαια εκμάθηση και ψυχαγωγία των παιδιών, την αναψυχή τους και σε δεύτερο ρόλο την εκπαίδευση τόσο των ίδιων όσο και των γονέων για διάφορα θέματα που τους απασχολούν, να είναι δηλαδή ένας οργανισμός που φροντίζει για τη διαβίου άσκηση των ανθρώπων που εμπλέκονται και τη διαμόρφωση χαρακτήρα. Και τη διαμόρφωση προσωπικότητας και χαρακτήρα. Αυτό. Έτσι ακριβώς. Ήταν μια εξαιρετική δράση. Εύχομαι να υπάρξουν πολλές ακόμα. Τις έχουμε σχεδιάσει, τις έχουμε οραματιστεί. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά λοιπόν. Έχουμε Ιβάν Σαββίδη στα Χρεβενά, Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος καλπάζει. Μιλάω για τον Αραστέχνη, τη μήτρα, όπως είπατε, του Απόλλωνα, με τα 9 του τμήματα και πολλές άλλες πληροφορίες που δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε μέσα στα 50 λεπτά που υπολείπονται. Όμως πριν από αυτά, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιβραβεύσω φίλες που είναι στη Χαλκιδική. Παρ' όλα αυτά έχουν συντονιστεί, θα αφιερώσω τραγουδάκια. Θα διεκδικήσω κουμπαριά που την είχαμε τάξει και κάνουν κάτι ματσαγκονιές. Εγώ πιστεύω ότι όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις ένα βήμα παραπάνω στη ζωή σου, να έχεις βρει τον άνθρωπό σου, να μείνεις μαζί του για μια ζωή, να κάνεις παιδιά, φέρνεις κοντά σου και κάνεις οικογένεια ανθρώπους που δεν είναι συγγενείς. Για να δημιουργήσεις μια καινούργια οικογένεια. Γιατί αυτοί που είναι συγγενείς είναι ούτως ή άλλως. Να το απλώσεις το θέμα. Να κάνεις τη στρατιά σου, να κάνεις την ομάδα σου. Εκείνη η φίλη θλιμμένη τι κάνει. Πολύ καλά είναι, συνήλθε. Πουλάκι πέρασε μου. Το 18. Να το δώσεις χαιρετίσματα το κορτσάκι. Όπως πέρασε το 18 με τον πιο όμορφο τρόπο και για τις φίλες που μας ακούν. Ωραία. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν με πολύ ωραία πραγματάκια. Μείνετε συντονισμένοι. Πάρ' το επάνω σου το θέμα το ποντιακό. 93 χρόνια λοιπόν και για αυτά τα γενέθλια του Συλλόγου, ένα ωραίο κείμενο, μια ωραία επιστολή. Με αυτήν κλείσαμε και την επιστημονική μερίδα για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Ολοκληρώσαμε την εκδήλωσή μας. Με ένα κείμενο που λέει ότι πριν από 93 χρόνια, 24 πρώτου δηλαδή, γεννήθηκε ο μεγάλος σύλλογός μας, γεννήθηκε μια τεράστια ιδέα, γεννήθηκε ο Απόλλωνάς μας. Το μωρό των απανταχού ποντίων, το μωρό των κατετρεγμένων ποντίων που εγκαταστάθηκαν στην ευλογημένη γωνιά της Καλαμαριάς, 93 χρόνια γεμάτα ιστορία, 93 χρόνια αγώνων, 93 χρόνια προσφορά στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην κοινωνία. Επειδή ό,τι έχει να κάνει με τους ποντίους πάντα συνοδεύεται από μια λίρα. Mm-hmm. Και η θέη του Ολύμπου. Και έτσι δεν το λένε το όργανο αυτό για να και μην. Και Μαντζέ είναι εκείνο το έχει και μία λίρα. Μας διόρθωσε ο Νίκος την άλλη φορά και πάνω τον προλάβω. Η θέη του Ολύμπου είχαν ένα σύμβολο. Παράδειγμα, χάρη η Άρτεμις είχε ένα ελάφι. Ο Δίας είχε τον Αετό. Ναι. Ο Απόλλωνας είχε τη λύρα. Που έδειχνε και τις μεταφυσικές τους έτσι λίγο ιδιότητες, τη δύναμή τους, το στίγμα τους, το χαρακτηριστικό τους. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Η Αθηνά έχει μια κουκουβάγια, η οποία φαινόταν ότι έχει τη σοφία. Εξού και τα χρώματα. Τώρα θα το αναφέρω για να ολοκληρώσω. 93 χρόνια προσφορά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στην Απολλωνάρα μας, Απόλλων πόντος προσφυγιά. Και εκεί πάλι συγκινήθηκα και ενώ είμαι γενικά συγκινούμαι εύκολα. Είμαι δύο στο ψυχούλα, παιδί. Ρε. Αλλά επειδή το ζω, επειδή προσπαθούμε πάρα πολύ για αυτά τα χίλια και παιδιά, για 2.500 γονείς που είναι στα τμήματά μας, που έχουν. Μας έχουν εμπιστευτεί τα παιδιά τους προκειμένου να τα γυμνάσουμε σωστά με προσωπικό, με ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή, πιστοποιημένο. Είναι ένας σύλλογος από τους λίγους, πρέπει να πω, και αξίζει να ακουστεί,
στον ελληνικό αθλητισμό δυστυχώς το δεδομένο αποτελεί ζητούμενο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που εργάζονται γι' αυτό να είναι όλοι ασφαλισμένοι, να έχουν όλοι προδιαγραφές. Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει ασφαλισμένο όλο το προσωπικό. Σπάνια, επειδή είμαι αθλήτρια από 8 χρονών. Δηλαδή, είμαι παραπάνω από τα 2 τρίτα της ζωής μου στον αθλητισμό με όλους τους ρόλους. Σαν αθλήτρια, σαν προπονήτρια, σαν καθηγήτρια φυσικής αγωγής, στο κομμάτι των πωλήσεων, της διοίκησης. Το έχω τόσο πολύ σπουδάσει αυτό το αντικείμενο. Είμαι τόσο τυχερή που η αγάπη μου αυτή έχει γίνει επαγγελματικός προσανατολισμός για μένα και καθημερινότητα, που βλέπω ότι έχει βέβαια τα φόντα. Όταν έχεις τόσα παιδιά, έχεις και τη δυνατότητα να κάνεις πράγματα. Με πολλές παθογένειες, γιατί δυστυχώς ευχή και κατάρα αποτελεί για ένα σύλλογο να έχει βγάλει ποδοσφαιρική ομάδα στην ΑΕθνική. Γιατί αν αυτή η ομάδα πέσει κατηγορίες, όλα αυτά τα κακό κείμενα που συνοδεύουν επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου με χρέη, με κακοτοπιές περνάνε και στον εραστέχνη. Βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα που ένα πιο ας μικρό εραστέχνη. Ξεχνάμε ότι ο εραστέχνης έχει και έσοδα από το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Και όταν λείψουν, όταν η ομάδα πέφτει κατηγορία, φεύγουν τα έσοδα και ενώ έχει κάνει ένα προγραμματισμό, ξαφνικά δεν έχει ταμείο. Και όταν έχει μια περιουσία που είναι καθαρά δική σου και αυτή χρησιμοποιείται, όχι νερά, όχι ρεύματα, ότι οι υπόλοιποι μένουν εκεί, περνάνε στον εραστέχνη. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα αντιμετωπίζει μια μήτρα σωματείου που έχει ομάδα ΚΑΗ πάει στην ΑΕθνική. Αυτό είναι ευλογία και κατάρα μαζί. Είναι όμως πολυπληθές το σωματείο μας, έχει πάρα πολύ κόσμο που δραστηριοποιείται γύρω από αυτό, έχει τη δυνατότητα να γίνει φορέας και κοιτίδα πολιτισμού και εκπαίδευσης, δεν έχει μόνο το αθλητικό κομμάτι που αφορά, έχει τουλάχιστον το τρίμηνο που εγώ δραστηριοποιούμε, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές κοινοφελείς δράσεις. Οπότε δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο με κάθε τρόπο. Είτε με χρήματα που συγκεντρώνουμε από τουρνουά, είτε με είδη πρώτης ανάγκης, είτε με μονομένα για περιστατικά που χρειάζονται τη στήριξή μας. Και όλα αυτά, ανά 10-15 μέρες, γίνεται ένα τουρνουά φιλανθρωπικό. Αμέσως ένα τουρνουά αθλητικό που συμμετέχουν τα παιδιά μας, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις με τα πολιτιστικά σωματεία της περιοχής, όπως η Ένωση Ποντίων. Αμέσως μετά σε λίγες μέρες επιστημονικές ημερίδες. Τώρα, κοπή της πίτας, γίνονται συνεχώς δράσεις και δουλεύουν άνθρωποι για αυτές τις δράσεις και δίνουν την ψυχή τους. Και ήταν πράγματι αρκετά συγκινητικό, γιατί είδαμε ένα Μελίνα Μαρκούρη. Ο Δήμος Καλαμαριάς και ο Δήμαρχος μας βοήθησε πολύ να μπορέσουμε να κλείσουμε ημερομηνία, γιατί το Μελίνα Μερκούρη φιλοξενεί πάρα πολλές δραστηριότητες, το θεατράκι αυτό της Μεταμορφώσεως. Τον ευχαριστούμε, είναι δίπλα μας και μας στηρίζει, που το είδαμε κατάμεστο με παιδιά, αθλητές, γονείς, προπονητές, έτοιμους να εξελιχθούν, να ακούσουν ποια είναι τα λάθη. Εμείς προχθές προσπαθήσαμε και ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό να τους δημιουργήσουμε ορισμένες τύψεις σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουν για να διασφαλίσουν σαν γονείς την ασφάλεια των παιδιών τους. Πρέπει να έχουν έναν προαθλητικό έλεγχο, να επισκεφθούν καρδιολόγο. Έχουμε τον Κολυδάκη τον Διαμαντή, τον ευχαριστούμε που στηρίζει σταθερά το σύλλογό μας για τα δελτία των αθλητών και ήταν αυτός που άνοιξε την επιστημονική ημερίδα και ήταν και ο υπεύθυνος. Νομίζω μας είχε δώσει και μια συνέντευξη, ένα εξαιρετικό σύστημα. Με χαρά να το ξαναφιλοξενήσουμε. Είναι από τα λίγα εραστεχνικά σωματεία που έκαναν συνεργασία με ψυχολόγο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το πώς οι γονείς... Μάθετε, άμα βάζουν γκολ, μην κάνουν πιπίλα να πούμε μέσα στην μάθουμε από νωρίς. Να το πεις στον ψυχολόγο και να τους λέτε πώς να εξηγούνται. Βέβαια, ο ρόλος του προχθές, ο ρόλος της προχθές ήταν η κυρία Κάζη Ελίνα, είναι η κόρη του κυρίου Κάζη. Α, του φίλου μου τον Αρισίδη, τον είχα την περασμένη εβδομάδα εδώ που μας έδωσε συνέντευξη. Η οποία φρόντισε με τον πιο βελούδινο τρόπο. Διδάκτορ της ιατρικής σχολής με πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο, πολύ μεγάλη εμπειρία στην εμπλοκή της με τα παιδιά και σε προγράμματα σχετικά με το Δήμο Καλαμαριάς. Από εκεί ήταν και το ερέθισμα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε δομές με γονείς και παιδιά στην Καλαμαριά να έρθει κοντά μας και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εμείς θέλουμε τους ανθρώπους που είναι στην κοντινή μας περιοχή να μας στηρίξουν και να τους στηρίξουμε. Έτσι δημιουργούμε σιγά σιγά μια οικογένεια ευρύτερη και επιστημονική, που δείχνει στους γονείς ότι έχουν ρόλο συγκεκριμένο του γονέα και αυτός ο ρόλος δεν πρέπει να μεταλλάσσεται σε προπονητή, σε οπαδό. Πρέπει να αφήνουν το χώρο στα παιδιά τους να δραστηριοποιηθούν χωρίς να είναι παρόντες παντού. Γιατί ένα παιδί πρέπει να νιώσει ανεξάρτητο. Είναι πολύ σωστό να είσαι κοντά στο παιδί σου, να φροντίζεις για να έρθει στην προπόνηση, να φροντίσεις για να το πάρεις με ασφάλεια, να φροντίσεις να ενημερωθείς από τον προπονητή τι πρέπει να κάνεις σαν γονέας, αλλά να του δώσεις χώρο να αναπνεύσει και να κάνει πράγματα μόνος του. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε πολύ καταλάβει στην Ελλάδα και έτσι δημιουργούνται προβλήματα και στα παιδιά,
με τον τρόπο που ένας μπαμπάς θα αντιδράσει, νιώθουν την απογοήτευση στο πρόσωπό του. Εμείς υποστηρίζουμε ότι ένα παιδί πρέπει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό για να έχει όμορφες εμπειρίες από αυτόν. Δεν είναι προτεραιότητά μας. Ούτε η νίκη, ούτε η ήττα είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ. Το ζητούμενο είναι η συμμετοχή. Η εμπειρία που θα αποκομίσει. Όχι, ναι, θα πρέπει να κερδίσει, να το ευχαριστηθεί, να χαρεί. Η χαρά της συμμετοχής. Βέβαια. Τουλάχιστον στις ηλικίες των. Τις μικρές ηλικίες, όπως λέμε, έτσι ακριβώς. Όσο μεγαλώνει ένα παιδί και εξελίσσεται αθλητικά, σαφέστατα και θα πρέπει σιγά σιγά να φέρεται πιο θα επαγγελματικά. Θα ήθελα όμως εγώ, Αποστολή, για επειδή έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω πάνω σε αυτό το τομέα των γηπαιδικών εγκαταστάσεων, να γίνει πιο θελκτικό το γήπεδο, πιο όμορφο, για να μπορέσει να προσεγγίσει το νέο, ο οποίος βλέποντας πλέον με την τεχνογνωσία που υπάρχει τις ομάδες της Ευρώπης και στον τρόπο και τα μέρη τα οποία αθλούνται και ερχόμενοι στην ελληνική πραγματικότητα βλέπουν αυτά τα γήπεδα τα οποία γίνανε με ιδιωτική εργασία πριν από 60 και 70 χρόνια να βρίσκονται σε αυτή την τραγική κατάσταση και νομίζω ότι εδώ το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει ώστε αυτά τα γήπεδα που ήδη υπάρχουν και είναι τα τρία γήπεδα του Άρη, του Μακεδονικού και της Καλαμαριάς να αναβαθμιστούν ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και την κοινωνία, διότι δεν είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή να υπάρχει αυτή η τρομερή διαφορά από τις γηπαιδικές ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις. Μου έλεγε ένας φίλος προχθές ότι εντάξει, το γήπεδο θα, από ό,τι λέει και ο Ιβάν, και έκανε και μια συζήτηση επί προσωπικού με τον κύριο Κατσαρή, τον κύριο Θανάση Κατσαρή, και μου είπε πολλά πράγματα, δεν τα είπα στον αέρα, δεν χρειάζεται, τα μαθαίνουμε ούτως ή άλλως, ότι το γήπεδο θα ξεκινήσει σιγά σιγά να γίνεται, και μου λέγαν φίλοι οι οποίοι πηγαίνουν στο γήπεδο, δεν τολμάς να πας στην τουαλέτα. Και η τουαλέτα είναι ένας μεγάλος καθρέφτης του πολιτισμού μας. Τώρα ανοίγεται δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που θυμάμαι χρειάζεται πολύ όταν χρόνο. Όταν έκανα τις εξαγωγές να τον αναπτύξουμε, ναι, στην Ευρώπη, όταν έρχονταν στο εργοστάσιο φιλοξενούμενοι, πρώτα στις τουαλέτες πηγαίνανε. Να δούνε την καθαριότητα στην τουαλέτα και μετά να δουν έξω τη συσκευασία των φρούτων. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Βέβαια, υπάρχουν πολλά. Αλλά γύρω από το συγκεκριμένο που συζητάμε. Αυτό είναι το χειροπιαστό προϊόν, έτσι λέγεται στην επιστήμη του αθλητισμού. Το κύριο είναι τι προσφέρω. Θέαμα, αθλητική μάθηση, αναψυχή, τι προσφέρει ο κάθε οργανισμός. Το αμέσως επόμενο είναι το χειροπιαστό προϊόν. Αυτό που βλέπω και αγγίζω. Γηπαιδικές εγκαταστάσεις, προπονητήρια. Το τρίτο είναι το υποστηρικτικό. Δηλαδή, τι υπάρχει σαν υπηρεσία γύρω από αυτό. Η μπουτίκ, το πάρκινγκ και ένα σωρό. Στο υποστηρικτικό προϊόν. Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Στα γήπεδα που είναι ερασιτεχνικών ομάδων και είναι κατά 100% στην ιδιοκτησία είναι τους. Γιατί? Γιατί? Δηλαδή γήπεδο ιδιόκτο υπάρχουν δύο όλα. Ένα είναι του Πανετολικού και ένα είναι της Ξάνθης. Ναι. Που είναι ιδιόκτα της ΠΑΕ. Όλα τα άλλα τα γήπεδα που υπάρχουν, τα εκατοντάδες γήπεδα και τα μεγάλα και τα μικρά, ανήκουν όλα στους ερασιτέχνες. Ένα ερασιτέχνη όμως που όταν δεν έχει έσοδα. Είναι θέμα τεράστιο. Από εκεί και πέρα κάνεις το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι οι τουαλέτες. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, πρέπει πρώτα απ' όλα να ασχοληθείς μαζί με την υγιεινή, που προφανώς διαφυλάσσει και την υγεία των συμμετεχόντων, την υγεία και την ασφάλειά τους και στο γηπαιδικό χώρο. Ξέρετε όμως ότι εκεί, εκτός από τα κονδύλια που δεν υπάρχουν, γιατί αυτά πρέπει να τα χρηματοδοτήσουν φορείς, δεν μπορούν ούτε καν ιδιώτες που θέλουν να βοηθήσουν, διότι υπάγεται μετά, ή μάλλον εμπίπτει στο κομμάτι του ιδιοκτησιακό. Και αν θέλεις να υποστηρίξει ένα γήπεδο, για παράδειγμα, το οποίο δεν μπορεί να αποτιστεί. Το οποίο παίρνει από που εμείς το αντιμετωπίζουμε. Με αλμυρό νερό και καίγεται το χόρτο. Να θες να δώσεις χρήματα, να επενδύσεις. Για να το κάνεις πλαστικό δεν μπορείς. Γιατί αν αυτό ανήκει στο δικό σου κομμάτι ή στο Δήμου, όπως εμείς έχουμε τέτοια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα προπονητήρια, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν και πέφτουν πάνω στο νομικό καθεστώς και πλαίσιο και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Είναι φοβερό το γεγονός ότι υπάρχει σε αυτούς τους γαλεπούς καιρούς, θα σας εξηγήσω αμέσως, πρόθεση και δεν υπάρχει διαδικασία να εξυπηρετήσει. Τα προπονητήρια που εμείς έχουμε πίσω από τον ερασιτέχνη, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν φέτος να γίνουν από την αρχή, από την οικογένεια Μπαλτίδη, οι οποίοι στηρίζουν σταθερά και με την παρουσία τους και με την οργανωτική δομή τους και με κάθε τρόπο που έχουν στη δυνατότητά τους,
παίρνουν νερό από, εξαιτίας των προβλημάτων που έχουμε με την ίδρυυση, από εκείνο το ποτάμι. Και έχετε το χόρτο. Δεν μπορούμε να επέμβουμε. Είναι του Δήμου Καλαμαριάς. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει. Το ποτάμι δεν έχει καλό νερό και εκεί είναι το αλμυρό. Χόρτο. Και επειδή τίθεται θέμα τώρα χρησικτησίας, δηλαδή αν μπορεί να επέλθει μετά από τόσα χρόνια χρήση στον ερεστέχνη για να διευκολύνουμε διαδικασίες χρηματοδότησης για να γίνουν, καθυστερεί. Και υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από το κομμάτι της κοινωνίας, των φορέων θέλω να πω και των υπηρεσιών, ακόμα και για την ασφάλεια των παιδιών. Να θέλουμε δηλαδή να γυμνάζονται τα παιδιά σε όλους αυτούς τους χώρους, όχι μόνο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με ασφάλεια, και να μην μπορούμε να τους διασφαλίσουμε εξαιτίας της γραφειοκρατίας και του νομικού πλαισίου καινούργιες υποδομές, να βρίσκουμε τα κεφάλαια και να μην έχουμε τον τρόπο. Είναι τρομερό. Οπότε υπάρχουν προβλήματα. Και πώς θα ξεπερνάμε αυτά τα θέματα, ρε, με προσπάθεια, προσωπικές επαφές, διαδικασίες. Όσο πιο δυνατός και ισχυρός είναι κανείς, το έχετε αντιληφθεί στην Ελλάδα, μπορεί να δημιουργήσει, να ανοίξει πόρτες, να βρει λύσεις. Αλλά και αυτό ακόμα χρειάζεται προσπάθεια. Και χρειάζεται και χρόνο. Γι' αυτό και θέλω γενικότερα, μιας και έχω τη δυνατότητα μέσα από αυτό το μικρόφωνο, οι άνθρωποι που βρίσκονται στον χώρο αυτό, που έχουν τα παιδιά τους σε αυτές τις εγκαταστάσεις, να μην είναι με το δάχτυλο και να καταδεικνύουν, να είναι κοντά. Ένας γονιός μπορεί να είναι σε μια υπηρεσία που μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να γνωρίζει ο οργανισμός όλα του τα μέλη με ποιο τρόπο, από τη στιγμή που στην Ελλάδα δυστυχώς κάποιες διαδικασίες δυσκολεύουν, πώς μπορούν να βοηθήσουν. Βέβαια. Να είναι κοντά στην προσπάθεια, να μην είμαστε κατήγοροι απέναντι. Δεν έγινε αυτό, δεν έγινε εκείνο. Μα γίνονται τόσα άλλα στην προσπάθειά μας να γίνουμε πιο δυνατοί, να έχουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια για να τα καταφέρουμε. Πρέπει να είναι συλλογική προσπάθεια και όταν βλέπουμε κάποιον να έχει την πρόθεση, πρέπει να είμαστε κοντά. Έχουμε μάθει απλά να κρίνουμε. Μια και είμαστε κοντά πλέον στον Απόλλωνα Καλαμαριά με τη δική σου τη συμμετοχή και με τη δική μου την ευχή, γιατί αγαπώ τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ανήκω στον ΠΑΟΚ, αλλά ο Απόλλωνα Καλαμαριάς είναι ένα δικό μας σωματείο. Ένα σωματείο με ιστορία μεγάλη στη Θεσσαλονίκη, με αγώνες, με τεράστια ιδιόκτητη περιουσία. Βέβαια. Νομίζω ότι πολλοί μιλάνε για το φιλέτο της Τούμπας. Το φιλέτο της Καλαμαριάς είναι πιο ακριβό σαν οικόπεδο. Εκεί ακριβώς που βρει το ομορφότερο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, με θέα, με αυτά. Ναι. Και εκεί θέλει επένδυση, να υπάρξει ένας άνθρωπος, δεν ξέρω κατά πόσο ο Μπαλτίδης αγαπάει την Καλαμαριά. Είναι δραστηριοποιημένος χρόνος, τον ξέρει και καλά. Έτσι, μπράβο. Δεν με χάρη κλείν, βέβαια. Του, αν θα μπορούσε να αναμορφώσει εκείνο το γήπεδο, κάνει σκέπαστρα, να κάνει υποδομές και να εκμεταλλευτεί φυσικά για κάποια χρόνια ώστε να βγάλει την επένδυσή του, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Εγώ το εύχομαι να μπορεί και θέλω να δω. Και λέω, δεν είναι μόνο της Καλαμαριάς. Το γήπεδο του Μακεδονικού, ναι. Άμα θα το δεις, είναι όπως έγινε το 1963. Ίδιο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Το Άρεος και της Καλαμαριάς. Αυτά τα τρία γήπεδα, καταρχήν, μακάρι να υπήρχε και του Ηρακλή. Αυτά τα γήπεδα, καταρχήν, θα πρέπει να αναμορφωθούν για τον πολιτισμό της πόλης μας. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά θα μείνουν κληρονομιά. Έτσι. Στις επόμενες γενιές που θα τα χρησιμοποιούν, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μείνουν κληρονομιά. Είναι η χώρη άσκησης της πόλης. Για να μην αδικήσω όμως και τους άλλους δύο ομιλητές, γιατί περάσαμε σε άλλα θέματα. Ήταν επίσης ο κύριος Κοντούλης Φάνης, σύμβουλος διατροφής, που με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τόνισε στους γονείς ότι όπως φροντίζεται. Το πιο απλό πράγμα, τους είπε, που εγώ σοκαρίστηκα, η αλήθεια είναι, το κατοικίδιό σας. Το αγαπάτε. Θέλετε να φάει την τροφή που το έχετε πάρει με τις πρωτεΐνες μετά. Έτσι και το παιδί σας από το πρωί ως το βράδυ δεν θα το αφήσετε με junk food. Δεν θα το επιτρέψετε να φάει αυτό που θέλει στο σχολείο, ας πούμε, και θεωρείτε ότι είναι κακό για την υγεία του ή για την αθλητική του πορεία. Θα έχετε φροντίσει. Κάντε το σαντουιτσάκι να το πάρει μαζί όπως και στην τελική, όταν θέλεις να κάνεις, γιατί μίλησε για την κουλτούρα που έχουν οι γονείς, όλοι εμείς δηλαδή, οι μεγαλύτεροι από τα παιδιά, που περνάει και στα παιδιά. Σου λέει, θες να φας, ρε παιδί μου, το γλυκό σου και δεν είναι η μέρα που πρέπει να το φάει το παιδί. Φάτου την ώρα που είναι στο σχολείο, που είναι στη δραστηριότητα. Μην το φέρνεις απέναντι σε μια δική σου κακή διατροφική συνήθεια. Φρόντισε να φαίνεται να είναι και να του παρουσιάζεις ένα υγιεινό πρότυπο διατροφής και διαβίωσης για να μπορεί και εκείνο εύκολα να το κοινωνήσει και να το υποστηρίξει. Και ο κύριος Φράγκος Νικόλαος, πολύ μεγάλο κεφάλαιο της προπονητικής, έχει βγάλει πάρα πολλούς αθλητές, που μίλησε για το κομμάτι της συμπεριφοράς των γονέων, και αυτοί ήταν οι τέσσερις ομιλητές της ημερίδας μας. Ωραία, θα είμαστε κοντά σε, ναι, και να τον παρακαλούμε να τον παρακολουθούμε και λίγο
Παρόλο που, εντάξει, ο Απόλλων είναι ένα σωματείο, θα παρακολουθούμε και λίγο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Να τον έχουμε Σμύρνη, Πόντου, να τον έχουμε, να ξέρουμε πέντε πράγματα γι' αυτό, να κάνει μια καλή πορεία τώρα τελευταία. Το βλέπω κουνιέται. Έχει... Σαλεύει. Έχει κινηθεί διαφορετικά. Για να Σαλεύει. Δούμε πώς θα πάει λοιπόν αυτή η διαφορά. Πάμε σε έναν άλλο Πόντιο, τον Ιβάν Ζαβίδη, μετά το διάλειμμα, μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα μεταφερθούμε στα Γρεβενά, εκεί όπου έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται αυτή τη στιγμή μια ωραία εκδήλωση με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Ιβάν Ζαβίδη, να είναι επίτιμος καλεσμένος, να έχει επισκεφθεί την ΕΠΣ Γρεβενών για να αναπτύξει τα σχέδιά του. Η Ελένη Μπούτου βρίσκεται στην περιοχή, θα μας δώσει εκτενέστατο ρεπορτάζ. Ελένη, μας ακούς? Ναι, χαίρετε και πάλι, καλησπέρα. Λοιπόν, λίγο μετά τις 1:30 ασύχθη εδώ ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Ζαβίδης. Φυσικά και υπήρχε υποδοχή εδώ πέρα από τους παοκτσίδες των Γρεβενών. Αρκετοί ήταν έξω με τα τύμπανά τους. Ιβάν Ζαβίδη, να το ξέρεις, το πρωτάθλημα εσύ θα μας το φέρεις. Ήταν το κεντρικό έτσι σύνθημα υποδοχή, αν θέλετε, των φίλων του ΠΑΟΚ. Με το που κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, κατευθείαν έσπευσε κοντά τους. Και εκείνοι βεβαίως τον αγκάλιασαν, τον χειροκρότησαν, με τον Ιβάν Ζαβίδη απλά να βάζει το χέρι του στην καρδιά, λέγοντας ευχαριστώ και για την υποδοχή. Βλέπουμε και στο ΠΑΟΚ 24 φωτογραφίες που έχεις ανεβάσει. Έχουν ανέβει και βίντεο. Ιβάν Ζαβίδης ρυθμικά το όνομά του, αποθεώθηκε ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ. Είναι εδώ βεβαίως με τον Μάκη Γκαγκάτση και τον υπεύθυνο επικοινωνία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Κυριάκο Κυριάκο, βεβαίως και τους δικούς του ανθρώπους και συνεργάτες. Μάλιστα αυτή την ώρα υπάρχει μια έτσι μια μίνι σύσκεψη πριν κατέβει κάτω στον χώρο της εκδήλωσης με τον στενό συνεργάτη του και μεταφραστή τον κύριο Φωτιάδη. Εκείνο το οποίο κρατάμε τουλάχιστον στην παρούσα φάση είναι η αποθεωτική υποδοχή και το σύνθημα Ιβάν Ζαβίδη να το ξέρεις, το πρωτάθλημα εσύ θα μας το φέρεις, με τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ευχαριστεί, να βάζει το χέρι στην καρδιά κάνοντας χαρακτηριστική κίνηση προς τον κόσμο που σήμερα βρίσκεται εδώ και για να τον δει από κοντά αλλά και βεβαίως για να τον ευχαριστήσει και να τον αποθεώσει. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο να προσθέσουμε από εδώ τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Περιμένουμε να ξεκινήσει η εκδήλωση, όλα είναι έτοιμα κάτω στον χώρο και εκεί βεβαίως περιμένουν τον Ιβάν Ζαβίδη για να ακολουθήσει, να ακολουθήσουν βεβαίως και οι διαδικασίες με την τιμητική πλακέτα και στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ αλλά και σε άλλους εδώ ανθρώπους, ποδοσφαιρανθρώπους της περιοχής και βεβαίως όλα όσα έχουν ετοιμάσει εδώ οι άνθρωποι της ΕΠΣ Γρεβενών. Η αποστολή είπε ότι στη διπλανή Κοζάνη υπάρχουν 3 σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ. Στα Γρεβενά υπάρχει, Ελένη? Φυσικά και υπάρχει. Υπάρχει εδώ πολύ έντονος πυρήνας από τα Γρεβενά και εδώ τα παιδιά ήταν όλα με την ετοιμασία, με τα Γρεβενά φορώντας έτσι κασκόλ, μπλουζάκια και διάφορα. Το οποίο υπάρχει ένας πολύ δυνατός πυρήνας οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Είναι έντονο το ασπρόμαυρο στοιχείο και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει και σήμερα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ελένη, θέλω να με τις κεραίες σου να ανιχνεύσεις αν υπάρχουν Κοζανίτες παοξίδες που ήρθαν για την εκδήλωση. Να σου πω κάτι, η αποστολή είναι πάρα πολύ δίπλα, έτσι. Είναι. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα... Ναι, είναι πολύ δίπλα. Σίγουρα, αν και ο καιρός δεν βοηθούσε πολύ, η αλήθεια είναι στην διαδρομή. Τι καιρό έχει? Βροχή. Ναι, είναι χιονισμένα εδώ, αλλά η δρόμη είναι καθαρή, οπότε... Είδα το πρωί στο ίντερνετ ότι έγινε μια καραμπόλα έξω από την Κοζάνη, καμιά δεκαριά αυτοκίνητα. Δεν το είδαμε εμείς και δεν το πετύχαμε, αλλά γενικά οι δρόμοι ήταν καθαροί, αν και οι καιρικές συνθήκες έτσι δεν ήταν ιδιαίτερα ευβίωνες το πρωί όταν εμείς ξεκινήσαμε, αλλά καθαροί οι δρόμοι, οπότε αυτό έδωσε και το δικαίωμα σε αρκετούς εδώ ανθρώπους να βρεθούν στην εκδήλωση. Μένουμε λοιπόν. Λοιπόν, ναι, όπως σας είπα, υπάρχει μία μίνι σύσκεψη εδώ ακριβώς πάνω πριν έξω από τον χώρο της εκδήλωσης. Εκεί είναι ο Ιβάν Ζαβίδης και ο στενός συνεργάτης του, ο κύριος Φωτιάδης, μαζί με τους ανθρώπους βεβαίως εδώ της Ένωσης. Τα λένε, δεν έχουμε πρόσβαση ούτε εμείς ούτε κανένας μας. Και περιμένουμε να τελειώσει αυτή η μίνι σύσκεψη, αυτό το τέτα-τέτα, αν θέλετε, για να περάσουμε στον χώρο της εκδήλωσης. Αλλά σίγουρα μπορείτε να μπείτε και στο ΠΑΟΚ 24 να δείτε τα σχετικά. Ελένη, επειδή γυρίζει στα γήπεδα και έξω από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι γιγαντώνε το οπαδικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα πλέον. Δηλαδή όπου και να πηγαίνεις βλέπεις ΠΑΟΚ μπροστά σου.
Νομίζω αυτό πάντα υπήρχε, πάντα το έβλεπες μπροστά σου. Σίγουρα όταν η ομάδα πάει καλά, όταν υπάρχει αυτό το κλίμα εφορίας, το βλέπεις σε πιο έντονο βαθμό. Δηλαδή έχουν ενεργοποιηθεί και ενεργοποιούνται όλο και περισσότεροι και φυσικά υπάρχει και αυτό το αίσθημα της καθολικής αποδοχής προς το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Έτσι, για τα όσα έχει κάνει, για τα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα. Και για τα όσα θα προσφέρει και στο μέλλον. Στα παιδιά τα νέα όπως είστε εσείς. Αυτή τη στιγμή βλέπω τον κύριο Σαββίδη να βγαίνει από την αίθουσα, από την σύσκεψη, οπότε οδηγούμαστε κάτω στην εκδήλωση. Άρα αν θέλετε με αποδεσμεύετε. Ωραία. Λίγο να κατεβούμε και εμείς κάτω. Ό,τι θελήσει μέχρι τις 2 η ώρα που θα είμαστε εδώ πέρα μπορείς να διακόψεις. Ευχαριστούμε Λίνη, μένουμε σε επαφή. Για ό,τι νεότερο, θα είμαστε σε επαφή για τις ομιλίες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου παιδί. Την προκάλεσα για να καταρρύψω το μύθο του υπάρχει αντιπαλότητα Γρεβενά Κοζάνη. Πρέπει να πω όμως ότι στην είσοδο της πόλης μας, δηλαδή της Κοζάνης, υπάρχει τεράστιο. Δεν το είπε. Τι να πει, μας επισκιάζει. Κυνηγάει η Κοζάνη. Εγώ όμως έχω μικρόφωνο εδώ τώρα για και θα το πω. Βεβαίως. ΠΑΟΚ, θρησκεία, τρομοκρατία. Τιμή και δόξα στον Παύλο του Γκαρσία. Αυτό λέει. Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι η συνέχεια. Δεν τους έφτανε ο τείχος, μάλλον. Δεν τους έφτανε ο τείχος. Ένα τεράστιο πανό στην είσοδο της Κοζάνης. Είναι γκράφιτι, είναι. ΠΑΟΚ, θρησκεία, τρομοκρατία. Τιμή και δόξα στον Παύλο του Γκαρσία. Έτσι, για να τα λέμε. Και όλη η πόλη παντού έχει. Θυμάμαι μια ΠΑΟΚ φορά ότι είχε παίξει ο ΠΑΟΚ στην Κοζάνη, τιμωρημένο το γήπεδο της Τούμπας. Και όταν έφυγαν οι αντίπαλοι από εκεί. Νομίζω 3-0, είχαν χάσει 4-0. Λέγανε καλύτερα να παίζαμε στην Τούμπα. Τέτοιο πάθος που είχαν οι Κοζανίτες και τέτοια χαρά που φιλοξενούσαν το ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Κοζάνης ήταν πρωτόγνωρο και πολύ μεγάλη χαρά και για τους ντόπιους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Είναι άλλωστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν κάθε Κυριακή στα εντός. Φαντάζομαι πολλοί από αυτούς και στα εκτός, γιατί η Κοζάνη και γρήγορα πηγαίνει πια στα Γιάννα με καλό δρόμο και σε άλλες περιοχές. Ακολουθούν την ομάδα, έρχονται για τους Κοζανίτες κάθε μία Κυριακή, μία παραμία δηλαδή Κυριακή, είναι καθιερωμένο. Θα έρθουν εδώ με φίλους, θα έρθουν με οικογένειες. Νομίζω πολύ εύκολα. Πόση ώρα κάνει? Είναι 150 χιλιόμετρα από το Βαρδάρι, είναι μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα ακριβώς, μπορεί και λιγότερο. Προσεκτικά με 100-120 χιλιόμετρα είναι μία μισή ώρα με καλό δρόμο. Άλλωστε είναι τα τούνελ από την παλιά Καστανιά. Πλέον είναι με πολύ μεγάλη ασφάλεια, θέλω να πω, μπορείς να μεταβείς στη Θεσσαλονίκη και εκεί ακόμα, δηλαδή στα Κατσάβραχα, έτσι θα έλεγα στην περιοχή μου, βλέπεις ΠΑΟΚ ανάμεσα στην Κοζάνη και τη Βέρεια. Έρχονται, κάνουν την βόλτα τους, σε μια μισή ώρα στη Θεσσαλονίκη, θα καθίσουν, θα πει το καφεδάκι τους, θα δουν το παιχνίδι και θα επιστρέψουν. Πάντα υπήρχε δηλαδή στις μεγάλες εκδρομές, πάντα υπήρχε ένα πούλμαν από την Κοζάνη. Πότε δύο, πότε τρία πούλμαν. Έχει, η Κοζάνη έχει αναπτυγμένο πάρα πολύ. Δεν ξέρω η Πτολεμαϊδά αν σε τέτοια πυκνότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Είναι επηρεασμένη και λίγο από το όνομα της παλιάς ομάδας. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Ο Άρης Πτολεμαϊδός. Δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Είχε πάρει ο ΠΑΟΚ ένα παίκτη από εκεί, νομίζω. Εμίλιος Θεοφανίδης, ένα σέντερ μπακ. Νομίζω ότι έπαιζε πριν πάει στην ΑΕΚ και έρθει στον ΠΑΟΚ. Έπαιζε στον Άρη Πτολεμαϊδά. Τι να συγκρίνουμε τώρα, μιλάμε για Κοζάνη. Μιλάμε Κοζάνη, παιδί μου τώρα. Έχουμε, πώς το λένε αυτό το ωραίο το πράγμα που βγάζετε εκεί. Σαφράν, τον κρόκο. Το σαφράν, ναι. Ξαχουστό σε όλο τον μονοπόλιο. Κόσμο. Μονοπόλιο. Και κάτι εκεί στην Πορτογαλία προσπαθούν, αλλά. Και μέχρι δεν μα φτάνουν σε ποιότητα. Η ποιότητα είναι. Η ποιότητα είναι. Τηλέφωνο είσαι. Δικό μου ήταν, μάλλον. Όχι, δικό μου είναι και. Μπλέξαμε του ήχου μα. Έχουμε και ίδιου ήχου. Ναι. Πήγαμε στην τεχνολογία τώρα. Μ' άρεσε, Κατζόκη. Άκουγα το παλιό εκείνο του Αλκατέλ, ρε Σιγιάννη. Καταλάβαινε ότι είναι παλαιονού το πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρουμε ποιο είναι ποιο. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε έτσι να το αγκαλιάσουμε, το ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τη σημερινή, που τρέχει στα Γρεβενά Κοζάνη. Η Ελένη φυσικά βρίσκεται στην περιοχή, είναι στο ξενοδοχείο που φιλοξενείται ο Ιβάν Σαββίδης από την ΕΠΣΕ Γρεβενών και θα μας δώσει φυσικά όλο το ρεπορτάζ. Όμως, από αυτό που προκύπτει τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται ότι πέραν της σημειολογίας της παρουσίας του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, υπάρχουν πληροφορίες πως την ομιλία του από το Βήμα σκοπεύει να κάνει γνωστή την πρόθεσή του να επενδύσει στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα στη Βασιλίτσα. Επί του θέματος ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη τύπου για τη γιορτή ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ Γρεβενών, ο κύριος Κουπτσίδης Δημοσθένης, ο οποίος δεν θέλησε, όπως είναι φυσιολογικό βέβαια, να μιλήσει για λογαριασμό του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, παραπέμποντας όλους μας για την σημερινή γιορτή. Συγκεκριμένα σε ερώτημα που δέχθηκε σχετικά με το αν η έλευση του μεγαλομετόχου του Ιβάν Σαββίδη συνδέεται με πιθανές επιχειρηματικές δραστηριότητές του στην ευρύτερη περιοχή,
Εκείνος απάντησε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό του κυρίου Σαββίδη. Ο ίδιος θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί και να μιλήσει για οτιδήποτε. Αποτελεί τεράστιο επιχειρηματικό μέγεθος και η παρουσία του και μόνο λέει πολλά για την περιοχή μας και συνολικά βέβαια για το γρεβενιώτικο ποδόσφαιρο». Δίνοντας από εκεί και πέρα περισσότερες πληροφορίες για την συνδρομή του Ιβάν Σαββίδη, σημείωσε: «Το έχω πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι έχει συνδράμει τα μέγιστα στη λειτουργία της Ένωσής μας. Το 2017 κάλυψε τον ρουχισμό των Ακαδημιών και όχι μόνο. Όποτε και αν ζητήθηκε, ήταν δίπλα μας με κάθε τρόπο. Η παρουσία του και μόνο αποτελεί ξεχωριστό γεγονός, αφού μετά από 9 χρόνια παρουσία του στην Ελλάδα δεν έχει πάει πουθενά και θα είναι παρόν στη δική μας γιορτή ποδοσφαίρου. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς, ασχέτως από τα οπαδικά ή άλλα αισθήματα του καθενός μας». Σε ερώτηση, για να κλείσω κιόλας με το συγκεκριμένο θέμα, για το αν ο Ιβάν Σαββίδης προτίθεται να βοηθήσει την περιοχή των Γρεβενών, επενδύοντας σε αυτή, ο ίδιος υπογράμμισε: «Νομίζω πως ναι, δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου του, ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι όπου και αν έπρεπε ήταν πάντοτε παρόν, ακόμη και σε εθνικά ζητήματα». Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι ήδη από τα λεγόμενα της Ελένης φαίνεται ότι ο κόσμος προσδοκά, περιμένει κάποια σημειολογική αναφορά, δηλαδή το ότι βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που εμπλέκεται με τον ελληνικό αθλητισμό, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια τέτοια ένωση, νομίζω ότι έχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον. Είναι αυτό το αλάθητο ένστικτο του κόσμου. Mm-hmm. Να σου πω κάτι, δηλαδή τώρα, δεν θέλω να κάνω παραλληλισμό, αλλά βλέπεις, ας πούμε, τον Αλαφούζο, έτσι. Yeah. Βλέπεις τον Μελισανίδη, βλέπεις τον Μαρινάκη, τους βλέπεις και τους τρεις και είναι, βλέπεις και τον Ιβάρ, παιδί μου, νομίζεις βλέπεις μια γεωγραφία, δηλαδή έναν, τον Αγιάννη τον Ρώσο που λένε, υπάρχει ένας Αγιάννης Ρώσος. Ναι, το ξέρω, άγιος. Εγώ έχω πάει στο μοναστήρι του. Ναι, αμέ. Δηλαδή τον βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει καλά αισθήματα, είναι καλός άνθρωπος και δεν είναι μόνο αυτό ότι είναι καλός άνθρωπος, επενδύει. Βοηθάει, ανοίγει εργοστάσια, δίνει δουλειές σε κόσμο. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, θα κάνει γήπεδο, θα κάνει, θα πάρει πρωτάθλημα, θα κάνει. Κάπου στο τέλος κάποιος ο οποίος είναι μακριά από το ποδόσφαιρο και έχει καθημερινά προβλήματα και έρχεται στη γειτονιά του, έρχεται στην πόλη του, έρχεται στο χωριό του και ανοίγει ένα εργοστάσιο. Και αυτό είναι και ένας λόγος να τοποθετηθούμε για όλους εκείνους οι οποίοι είναι απέναντι και κρίνουν για τις συνθήκες, τον τρόπο με τον οποίο απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Εγώ δεν ανήκω σε καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα ως εργαζόμενη του κυρίου Ιβάν Σαββίδη. Παρ' όλα αυτά, ρωτώ πολλές φορές που βρίσκομαι σε συζητήσεις με φίλους γνωστούς και ανοίγουμε θέματα που αφορούν τη διοίκηση του ελληνικού αθλητισμού, εάν προτιμούν αυτές οι επιχειρήσεις να μένουν κλειστές από το να ανοίγουν και οι συνθήκες να είναι. Όχι τόσο επιθυμητές, ας πούμε, για τους μισθούς, τον τρόπο. Προτιμώ μια επιχείρηση να ανοίξει, να υπάρξουν εργαζόμενοι, να δοθεί ένα μεροκάματο και να προσπαθήσει το κράτος, η κοινωνία και ο οργανισμός να πρημοδοτήσει αυτούς τους εργαζομένους, να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες αμοιβές, παρά να έχουμε επιχειρήσεις κλειστές, που σημαίνει θέσεις από ανθρώπους που τώρα εργάζονται κενές, άρα ανεργία. Ακόμα είχα πάει ανεργία. Σε μια ομιλία, έχουμε τηλέφωνο. Και άλλωστε, ποιος από εμάς δεν έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, πάρε από δυσκολίες. Το τηλέφωνο και θα σου πω ένα παράδειγμα. Είχε μια εορταστική εκδήλωση στη Γουμένισσα. Mm-hmm. Γουμένισσα είναι ένα χωριό, καμιά 10 χιλιόμετρα από το Πολύκαστρο. Πολύκαστρο, Αξιούπολη, Γουμένισσα ήταν τα τρία κομμάτια από εκεί. Τα τρία μέρη που ήταν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο μου. Παίρνουμε τη γραμμή και αμέσως μας αναπτύσσετε τη σκέψη σας. Καλησπέρα. Για να συμπληρώσω αυτά τα οποία έλεγες. Γεια σας, καλημέρα. Κύριε Κωστάς. Καλή χρονιά, Αποστολία. Ο Πυρσός Γρεβενών έχει και τώρα λέγεται Πυρσός Γρεβενών Αεράτα. Το 1979 όταν δώσαμε Παπαγιάννου Καλαμπάκα στον Ιακλή, αγοράσαμε από τον Πυρσό Γρεβενών τους αδερφούς αναγνώστου, ο ένας σέντερ μπακ, ο άλλος χαφ, που ο χαφ που αριστεροπόδερος πήγε στον Άρη, και τον Τσιρίκα. Αυτός ο Τσιρίκας κάτι μου λέει, ρε Κώστα. Ναι, σέντερ φόρεμπης. Ήτανε πιο καλός από τους αδερφούς αυτούς. Εσύ θυμάσαι τον Τσιρίκα του Πανσεραϊκού. Μάλιστα. Πιο παλιά. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Πανσεραϊκός Τσιρίκα. Ο Ολυμπιακός Κοζάνης και ο Μακεδονικός Κοζάνης
ήταν πολύ καλές ομάδες με καλύτερο τον Ολυμπιακό. Και παίξαμε μπαράζ το 1962 στο Χαριλάου και τον κερδίσαμε στην παράταση 1-0 με Πορτογάλο διαιτητή. Και από τότε έκανε τη γνωστή πορεία το πιερικό ποδόσφαιρο. Αλλά ήταν σιδερένια ομάδα ο Ολυμπιακός Κοζάνης. Πολύ πιο δυνατή σε φυσική κατάσταση από τον πιερικό, πολύ καλύτερα προπονημένη. Εμείς υπερήχαμε τεχνικά. Στο ταλέντο. Την ημέρα ο Πορτογάλος διετής απέβαλε δύο παίκτες της Κοζάνης και έναν του πιερικού. Σας φάξανε αποστολία. Ναι. Σε ταλέντο, παίκτες μεγάλοι που έχουν βγει από εκείνες τις περιοχές, Κοζάνη, Γρεβενά, Πτολεμαϊδα κτλ. Πτολεμαϊδα, ο Άρης Πτολεμαϊδος έβγαλε το καλύτερο σέντερ φορ εκείνη την εποχή, τον Εμίλιο Θεοφανίδη, ο οποίος έπαιξε στον ΠΑΟΚ σέντερ μπακ. Ήταν φοιτητής της γεωπονικής ο Εμίλιος Θεοφανίδης. Με πολύ καλό σέντερ φορ, πολύ δυνατός κεφαλοσφαιριστής και ταύρος ο Εμίλιος ο Θεοφανίδης. Αλλά ο Ολυμπιακός Κοζάνης είχε Ιωαννίδη τερματοφύλακα, Ξανθόπουλο, Γεροντίδη, πολλούς παίκτες. Ούτε τους ξέρω αυτούς. Σε είπα ποιον τον. Είχε και Κοφίδη. Καμία σχέση με τον Κοφίδη του Ηρακλή. Κάποιο ένα μεγάλο παίκτη από εκείνη την περιοχή, θυμάσαι. Μεγάλο όνομα παίκτη. Δεν έβγαλε. Δηλαδή το μεγαλύτερο όνομα είναι ο Εμίλιος. Το μεγαλύτερο όνομα είναι ο Εμίλιος. Μάλιστα. Από τον Άρη Πτολεμαϊδος. Έχω ένα μήνυμα εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Ο οποίος λέγεται τώρα Εορδαϊκός. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό το όνομα. Από την Εορδαία. Από το... Η επαρχία της Εορδαίας. Ναι. Τι μήνυμα, Γιώργο. Να σας ρωτήσουμε από φίλο ακροατή πώς πλάκωσε τον Κούρκουλο στο στάδιο Κατερίνη. Δεν τον πλάκωσα, βρε τώρα. Έτσι απλά, λέει ο ακροατής, ρε Κώστα. Το άλλο δεν το λέω που λέει παρακάτω. Απλά ήρθαμε στα χέρια, εντάξει. Δεν χτυπηθήκαμε, ρε παιδί. Και μόλις μου είπε ηρέμησε παιδί μου, κατάλαβα τη φωνή του, το ζήτησα συγγνώμη. Λέω με το μουσι αυτό που έχεις δεν σε κατάλαβα. Και μου λέει ήρθα από την Καστοριά γιατί γυρίζω τον Αστραπόγιανο. Γι' αυτό ήταν από γυρίσματα. Μάλιστα. Και ήρθα από την Καστοριά, λέει. Ποιο μάτσι ήρθε να δει. Πιερικός Παναθηναϊκός. Και γιατί τον βούτυξε τον άνθρωπο. Μόλις έβαλε γκολ, σηκώθηκε να τον πανηγυρίσει. και δεν τον βούτυξε, από πίσω, από τους ώμους τον κατέβασα. Αφήστε τον κόσμο να πανηγυρίσει, κύριε Κώστα. Και γύρισε και τον έπιασε από τους γιακάδες, με έπιασε από τη μέση. Αυτό ήταν. Και μου είπε, ηρέμησε παιδί μου, μόλις κατάλαβα τη φωνή, λύθηκαν τα πόδια μου. Έχουμε αύριο τεράστια συζήτηση. Πλέον είναι 2 η ώρα και πρέπει να διακόψουμε. Καλή ένα αποστολία. Καλή χρονιά, κύριε Κώστα, εγώ δεν πρόλαβα. Καλή να χρονιά. Με υγεία. Με θέμα. Αύριο. Ολούθε. Ναι. Ολούθε. Ολούθε. Καλά. Ολούθε. Στα είναι δικά μας τα γνωστά. Το αγαπημένο σου θέμα, γιατί έχεις γνώση, δεν μπορώ να πω. Μπάλα δεν ξέρεις. Άμπαλος είσαι. Σήμερα έτρεχα πολύ. Τι έκανες. Μη αύριο θέλω να ακούσω. Ας αφήσουμε κάτι και για το κοινό μας. Αρρώστηκε η αδερφή μου και έτρεχα. Άντε, περαστικά. Έφυγες. Γεια σας, περαστικά να είναι. Δεν πρόλαβα να πω προηγουμένως, λόγω της εμπλοκής μου με τα εθνικά αθλητικά κέντρα, έχω γνώση. Χρειαζόταν κάποιος άνθρωπος να επενδύσει στη Βασιλίτσα. Είναι ένα χιονοδρομικό Βασιλίτσα, κέντρο. Ναι, δεν ξέρω αν εννοούν. Φαντάζομαι ότι εννοούν το χιονοδρομικό. Θα το μάθουμε. Η Ελένη, φυσικά, στο υπόλοιπο του προγράμματος του Λίμπερο 107 και 4 και να το λέτε, θα μας ενημερώσει. Στα Γραβενά. Στο βουνό. Είναι ένα χιονοδρομικό το οποίο έχει χιόνι αρκετό χρονικό διάστημα το χειμώνα σε σχέση με άλλα που δεν ανοίγουν καθόλου. Έχουν πολύ μικρή χρονική διάρκεια. Σκι, ξέρεις, κατζόγε. Καλό. Είμαι βουνίσια. Όσο καλά ξέρω να κολυμπώ και ας είμαι βουνίσια, άλλο τόσο καλύτερα ξέρω σκι. Θαλάσσιο. Θαλάσσιο σκι, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ και ασχολούμαι με τις υπαίθριες δραστηριότητες ερευνητικά. Όπως και πολλές άλλες αναψυχικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Πολύ πιο εύκολο από το βουνό. Εγώ κάνω και στο βουνό και στη θάλασσα. Καλά, στο βουνό ήταν δηλαδή. Βλέπεις από πάνω, ας πούμε, μία κουκίδα και ξαφνικά περνάω από μπροστά κάνοντας σλάλο με τα μπατόν.
Εικόνα το έκανα. Θέλω ένα τραγούδι. Ένα από τα τραγούδια που ζήτησαν τα δυο γλυκά μου κορίτσια στη Χαλκιδική. Για να τους το αφιερώσουμε. Η κουμπάρα, η ενδυνάμει, η οποία διαπραγματεύεται την κουμπαριά. Μην την αφήσω όχι, και... Όχι. Θα βάλουμε και, το, και έναν ακόμα δικό της. Αλλά, βέβαια. Αλλά ας βαφτεί στο δεύτερο. Να τα λύσω το τα χέρια. Να κάνουν τώρα. Θα κάνει, θα κάνει. Η Έλενα θα κάνει. Ο Μητσοτάκης 10.000 το κάθε παιδί δίνει. Απαναγία. Γεννάτε. Ξεκινάτε. Γεννάτε. Λοιπόν, η Ειρήνη θέλει το απαλλάχτηκα από σένα. Πονεμένο τραγούδι, αλλά δείχνει και μια έτσι. Ουφ, ρε παιδί μου, έφυγε από πάνω μου. Πατέρα. Να μη σε γούρουνε. Βλέπω. Καινούργια εποχή ξεκινά. Τη το αφιερώνουμε. Απαλλάχτηκα από σένα. Απαλλάχτηκα. Πονεμένη την βλέπω. Κρίμνη Χαλκιδικής, από εκεί μας ακούνε. Στον Πολύγυρο, κοντά είναι. Ορεινό. Ναι. Έλα. Τι πήγανε για χιόνια, για αυτά, τι πήγανε να κάνουν. Νομίζω ότι... Κάποιος είναι από εκεί. Πολλοί φίλοι της φίλης μου, η Ειρήνη, που δεν τη γνωρίζω, αλλά θα τη γνωρίσω. Ζει και έχω την εντύπωση, οπότε πήγε για Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Πολύ καλή μου φίλη, είναι συντονισμένη, μας ακούν. Βουνό. Διεκδικώ την κουμπαριά μέχρι θανάτου. Ναι. Έχω να σα πω δημοσίως από το μικρόφωνο. Παρανυφάκι, έχετε. Θέλετε να μπαίνετε εκεί, παρανυφάκι. Εσείς θα έρθετε εκεί βουνό. Να συντονίσετε τη διαδικασία μας. Πείτε τι να κάνουμε. Πονεμένε. Κάτι την κάνανε. Ναι, αλλά δεν έχει ηλεκτροτικό. Όχι, όχι, είναι η ναι, υποψήφια κουμπάρα. Αχά, την πάρουμε μαζί μας και... τώρα που απαλλάχτηκε. Η πολύ καλή μου φίλη Έλενα δεν κάνει τυχαίες επιλογές φίλων. Καλό κορίτσι είναι, τι θα κάνει. Χωρικός πρέπει να ήταν. Αν στεναχωρέσει τέτοιο κορίτσι, αφού είναι φίλη σου. Παλιά άνθρωπος. Και πάμε και στο... Μπεκρής, εγωιστής. Η Έλενα το ζητάει. Α, πείτε κι άλλα. Ναι. Τα δάχτυλά του, τα νύχια του είναι βρώμικα. Μη δεν θέλω τέτοια. Τρώνι. Πάμε στο τραγούδι της Ειρήνης που λέει δεν πάω πουθενά. Άλλο αυτό. Αυτό δηλώνει άκαμπτη υποταγή. Ότι ρε παιδί μου είμαι εδώ, υποταγμένη και δεν το κουνάω. Περνάω υπέροχα. Μια χαρά. Τους ψυχαγωγήσαμε σήμερα, Γιάννη Ζάτζη, δεν έχεις να πεις. Πολύ λαϊκό τραγούδι έπεσε. Μου βάρη την έκανα την εκπομπή. Μου αρέσει που φέτος θα είχαμε τελικά τις επιλογές μουσικές. Είπαμε, θα έχουμε κι άλλα το πίπερο. Ω, από τι μου βάλε. Καρέα. Χαμός. Να πάρω πάλι σβάρνα τα ξενυχτά δικά. Σαν και λαρίδι σε λεπτό. Αυτά τα ξένα λόγια. Ίδιος είναι. Που κάθεσαι και ακούς. Σωσίας εδώ του Διευθυντή Μάρκετινγκ και μετόχου του Λίμπερο 107.4 στη Βουλή. Μέγαλο μετόχου και προσωπικού μου φίλου. Και όταν μας έγινε η πρόταση το καλοκαίρι να αλλάξουμε ραδιόφωνο, τι είπαμε εμείς? Δεν πάω πουθενά. Στο σπίτι μας εδώ. Ο μόνος τρόπος να φύγω από το Λίμπερο είναι άμα ξανανοίξω Extra Sport. Εκεί θα σβήσω. Και θα έρθω να αλλάξω την ιστορία, γιατί από εκεί τα πήρατε όλα τα... Ναι. Τέλος πάντων, τέτοια μέρα, τέτοια μαζί ώρα. Μαζί μου. Ποιος τολμάει να μπει ανάμεσα, ποιος? Σούπερ λοιπόν. Προσφορά τετραημέρου. 10 λόγοι να πάτε στο Αιγαίο, σας διάβασε η αποστολή. Έχουμε αφήσει το Θησέα να σκυλοπνίγεται στο Αιγαίο. Όμως το Αιγαίο το δικό μας είναι εδώ και... Μπορείτε να έρθετε, να παραγγείλετε ψημένα, τηγανιτά ή να τα πάρετε και να τα μαγειρέψετε εσείς. Ψάρια εξαιρετικής ποιότητας και πάνω απ' όλα μέσα στις τιμές τις οποίες μπορείτε να ψωνίσετε λόγω της κρίσης. Όλοι είναι δύσκολοι. Δύσκολα επίσης με κάθε κιλό τσιπούρα, τσιπούρες που θα αγοράζετε, μία τσιπούρα δώρο. Στα 2 κιλά, 2 τσιπούρες δώρα. Προσφορά δική μας. Ναι. Αν θέλουν, ας μην το κάνουν. Και εισηγούμαστε να παίζετε τέτοια μουσική, ωραία, της ταβέρνας, του πιο ζεστή, πιο... με πολύ ελληνικό χρώμα, διότι μπορούμε να απολαύσουμε όλο αυτό το... την περιποίηση στο Αιγαίο που βρίσκεται στην Αγίου Δημητρίου 70.
την Θεσσαλονίκη 40 και Ανδρέου Παπανδρέου στο Ρεόκαστρο. Και στο Ρεόκαστρο έχουμε, βέβαια. Και στον Πειραιά έχουμε. Σας μάθουμε να τρώτε εκεί κάτω και να ακούτε ωραία μουσική. Φίλοι που μας πήραν την περασμένη ουζάκι. Κυριακή και ετοιμαζόταν να πάνε στο γήπεδο από τον Πειραιά, είχες και χαιρετίσματα. Εκεί να πήγατε να τρώτε. Επίσης, το κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23, ένα εξαιρετικό κομμωτήριο με τεχνίτες, πραγματικούς κομμωτές και κομμώτριες που μπορούν να αναμορφώσουν την εξωτερική σας εμφάνιση. Ολύμπου 23 και με το σλόγγαν «Δεν χτενίζουμε, κάνουμε χειροτεχνία πραγματική», σας περιμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Για τα τηλέφωνά σας 2310-515-017. Έλενα και Ειρήνη, να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μπορεί να τις επισκεφθώ σήμερα. Να δω πώς θα πάει το πρόγραμμα. Προπαντός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση όλους σας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου και Κυριακής. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. 11 με 2, Λίμπερο 107 και 4. Ένας απλός παρατηρητής, Γιώργος Συρίγος, αποστολή το Βόλι. Η Ελένη Μπούτου, φαντάζομαι ότι στη συνέχεια του προγράμματος θα δώσει το ρεπορτάζ στις επόμενες εκπομπές που ακολουθούν. Και ακολουθεί ποιος? Μούρελης. Σταμάτης Μουρελής. Να σας ταξιδέψει όλο τον κόσμο και να σας γεμίσει η γνώσης από τις γνώσεις. Γιάννη Ζάτση, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Δασκαλάκη που ήταν στη ρύθμιση του. Να είστε καλά. Να περνάτε καλά. Και να προσέχετε τον εαυτό σας. Και μην ξεχνάτε ότι... ότι το πολύτιμότερο αγαθό είναι η υγεία. Αν έχουμε την υγεία μας, μπορούμε να βρούμε εργασία, αφού υπάρχουν επενδυτές και ανοίγουν εργοστάσια και δημιουργούν θέσεις εργασίας όπως ο Ιβάν Σαββίδης. Το τι έγινε με το εργοστάσιο μου θα το πούμε αύριο. Μαζί με τον Οπότε Θησέα. Έχουμε. Ο Θησέα τον έχει μέσα στα κύματα. Μπορεί να παιδευτεί λίγο ακόμα. Εμείς γιατί θα παιδευτούμε τώρα στη βροχή. Και έκανε και πουστιά στον γυρισμό. Δεν θέλω τέτοιες λέξεις. Έχουμε υγεία, βρίσκουμε έδειξε εργασία. Έδειξε παλιανθρωπιά στον γυρισμό. Ο θα Θησέας... τραφήσουμε στη θάλασσα για μεταμέλεια. Άστο να λίγο. Δεν ξεκίνηθηκε καλά στην Αριάδνη. Και εδώ θέλω τις γνώσεις σου, αλλά και την εμπειρία σου, πώς θα ξυγιώσουν σε κάποιον ο οποίος σε ευεργέτησε. Και τον ευεργέτησε και αυτό σου φέρθηκε ελαφρολαϊκά. Μάλιστα. Τον κυνηγούσα αμαλύπητα. Θα μπει και τραγούδι. Κυνηγέται. Θα αντίσει την ιστορία. Κυνηγέται. Αλίπητα. Λοιπόν, οπότε έχοντας υγεία και εργασία μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Και έχοντας υγεία, εργασία και χρήματα. Τότε αποστολίτσα. Ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Να έχετε την υγεία σας. Γεια σας. Γεια σας.